Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, ρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Εραπτό.gr. Εραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο εραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Μετρόπολη 95,5 των FM. Έχω επιστροφή, συγγνώμη, Πασκάλ Καβίνιος σου λίγο αυτά γιατί δεν γίνεται έτσι. Μετρόπολη ακούτε και παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στο 95,5 με τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καταπάκα στο Πρωτάξο, την κυρία Λελέ Κουλιώνη στην γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστήρα Πτόπουλο στα στούντιο στα Κωνσταντινοπολίτικα και τον Γρήγορη Γόπινο στο Πορτέξπο εδώ στο 95,5 μαζί με τον Πασκάλ τη Κακομήρα έω και τι 4. Γράφετε 1.55, αφήνετε και ενώ γράφετε το μήνυμά και το στέλνει στο 54.340 Μετρόπολη 95.5 στο Facebook για ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό και μην ξεχνάτε ότι ο χορηγός μας είναι οι αδερφοί Κωνσταντινίδη οι οποίοι φροντίζουν να κάνετε την οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133 αρκεί να έχετε μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκίνητου τα υπόλοιπα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη γρήγορα αξιόπιστα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς στο 18133. Μην ξεχνάτε τον πολύ μεγάλο διαγωνισμό, τον σούπερ διαγωνισμό που τρέχει το Μετρόπολης 95,5 καθώς μπαίνετε στην σελίδα μας στο metrosport.gr βλέπετε την καραφλή κάμπια μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ όλα να κάνει τον κύριο διευθυντή εκεί πέρα σαν άλλος ζήκος. Λοιπόν, συμπληρώνετε την ειδική φόρμα συμμετοχής, τα δικά σας στοιχεία και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση, στις κληρώσεις για την ακρίβεια, η οποία έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη Δευτέρα, από τις 9 και 20 το πρωί μέχρι τις 8 και 20 το βράδυ. Ανακοινώνεται ένας τυχερός φίλος ακροατής, έχει 30 λεπτά να επικοινωνήσει με το 2310 και τα 390 και να βγει στον αέρα να κλειδώνει τα συμμετοχή του προκειμένου να κερδίσει τα ψώνια της χρονιάς για έναν ολόκληρο χρόνο.
τα σούπερ μάρκετ όλα με το σύνθημα ακόμα πιο φθηνά. Με τέσσερα καταστήματα, δεν έχω τη διευθύνση μπροστά μου, δεν μπορώ να τα θυμάμαι όλα. Λοιπόν, με έναν τυχερό που θα ανακοινώσουμε στις 3 και 20. Κωστήρι, κανείς. Δεν σε έχω δίπλα μου και δεν γουστάρω να πούμε. Να βλέπω τη μάπα σου εκεί, τις γκριμάτσες να κάνεις κτλ. Ναι, ούτε εγώ σε βλέπω. Γιατί τι έγινε, κρύβεσαι. Ναι, δεν. Θέλω να είμαι στο ραδιόφωνο, δεν θέλω να δείχνω τη μάπα μου. Γιατί θέλω να είμαι ελεύθερος. Θες να είσαι ελεύθερος. Ναι, ωραίος. Δεν γουστάρω. Σωστό αυτό. Κοίταξε. Το κουμπαράκι σου μαζί με τον Κυλώνη. Ναι. Εντάξει, αυτός ο απατεώνας το κουμπαράκι σου. Ναι, εντάξει, για μένα είναι πολύ καλός. Όχι, ο απατεώνας σου, λέω, μα μέγας απατεώνας. Ναι, γιατί. Κανένας, κανένας κοντός άνθρωπος δεν είναι ναι. Βλάκας. Οι βλάκες είναι έξυπνοι. Οι κοντοί είναι έξυπνοι. Οι κοντοί είναι έξυπνοι, που σημαίνει ναι. Ότι ο έξυπνος ο άνθρωπος γεννάει ναι. Το μυαλό του. Και η απάτη, ναι. Για να την κάνεις την απάτη, θέλει μυαλό. Ναι, άλλο θέλω. Έχεις δει κανένα ψηλό απατεώνα. Έτσι, να κάνει κομπίνες και τα λοιπά. Οι κοντοί τις κάνουν και ναι, οι ψηλοί τις εκτελούν. Ναι. Λάθος κάνεις. Υπάρχει ένας πολύ ψηλός που έκανε τα κόλπα του και έφυγε από το μάτι ο κόσμος. Ποιος είναι αυτός? Δεν λέμε ονόματα. Εσύ πιστεύεις ότι δεν έφυγε. Κατάλαβες τι ονόματα. Ναι, ναι, ναι. Για το Μάκη τον Ψωμιάδη λες. Πιστεύω ότι δεν πέθανε γιατί νεκρός στην κάσα δεν είναι κανένα. Αυτός τι ήταν, κοντός ήταν. Εξαίρεσης. Πανίψηκε. Ο κανόνας πάντα έχει την εξαίρεση. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, και ο Μπέος είναι εξαίρεση. Είναι ψηλός, σωματώδης και πανέξυπνος. Είδες. Έχει ανθρώπους ψηλούς, σωματώδης και πανέξυπνους. Λοιπόν. Ναι, να μην λέμε λοιπόν, τώρα. Ονόματα και μη διευθύνσεις. Ναι, ναι, ναι. Αλλά λοιπόν, είδιστε, οι ψηλοί να είναι περισσότεροι βλάκες. Το 90%. Λοιπόν, τώρα εμείς ξέρουμε ένα 10% που είναι πανέξυπνοι. Ονόματα δεν λέμε. Έλα, λέγε. Ο φίλμα το λέγε. Συζητάνε για μπάσκετ μαζί με τον Κυλώνη. Α, κοίταξε, άμα θες να μιλήσεις για μπάσκετ, να πάω. Όχι, εγώ στα. Ναι. Περίμενε. Αν θέλω να μιλήσω για μπάσκετ, θα σου πω ότι το Σάββατο ναι. Έχει τελικό για τον Άρη. Τελικό παραμονής. Παίζει Άρης Κίμη. Και τι με νοιάζει εμένα, ο Άρης είμαι. Όχι, όλοι οι Αριανοί πρέπει να είναι εκεί. Πού να είναι, στο παλέ? Στο Αλεξάνδριο, ναι. Η Κίμη δηλαδή, άμα κερδίσει, περνάει αυτή. Όχι, θα έχει πρόβλημα ο Άρης. Είναι τελικός παραμονής, λέω. Ας πες, τι να κάνω, τι με νοιάζει εμένα. Δεν σε ενδιαφέρει. Γιατί σε νοιάζει εσένα? Ενδιαφέρει εμένα. Γιατί Αριανός είσαι? Όχι, ρε φίλε. Θα σε δώσει το μπάσκετ να φας, σου δίνει καμιά είδηση. Ο Βασιλακόπουλος. Ακούνε και Αριανοί. Τι με νοιάζει εμένα, θα έχω την μπάλα. Καλύτερα να παίζει το μπάσκετ του Άρη. Για να... Αυτή ήταν η κατάρα του ποδοσφαίρου. Να πάει Ο Γιώργος ο Φερέτης με ρωτάει με τα παππούζια τα συγκεκριμένα πήγε στούντιο ή είναι ακόμα στο Μουσείο του Λούβρου. Πες, δεν τον πρόλαβα στο τηλέφωνο γιατί ήμουν σε μια μαγαζί, έπαιρνα κάτι χυμούς, κάτι αυτά. Χυμούς, φυσικούς, ναι. Ντόπα. Δεν έχω πάρει εγώ, ούτε πρωτεΐνη δεν έχω πάρει εγώ. Εντάξει, ρωτά αμέσως με όλα κατά με ρωτάς και γιατί να πάρω ντόπα, να κάνω μπράτσα. Ένας που κάνει γυμναστήριο και παίρνει ντόπα είναι βλάξ. Και φουσκώνει σαν τον κούρκο. Βλάκα είναι. Συμφωνούμε. Καταστρέφει το σηκώδιο. Δεν ξέρω τι καταστρέφει και το πουλί του καταστρέφει γιατί από ό,τι ξέρω δεν μπορεί να κάνουν και έρωτα αυτοί. Έχεις δοκιμάσει, Κώστα μου? Όχι, δεν έχω δοκιμάσει. Εσύ. Είδες κανένα πρέπει να. Ξέρω από ιατρικά, Κώστα μου. Δεν έκανε κούκου. Έχουν φύγει πολλοί σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι, αλήθεια. Παίρνοντας Viagra γιατί δεν τους. Όχι, εγώ δεν υιοθετώ. Μήπως σώσουμε κανένα βλάκα, λέω, αυτό λέω. Ναι. Όχι, εγώ δεν υιοθετώ ότι έπαιρνε Viagra ή οποιοδήποτε άλλο αισθητικό. Πεθάνανε γιατί στα 45 τους αυτοί που κάναν τα βάρη τα πολλά φουσκώσαν από τις ενέσεις δεν μπορούσαν να κάνουν έρωτα. Και στα 45 είναι ωραίο να κάνεις έρωτα. Λοιπόν, αυτοί δεν μπορούσαν, πήραν χάπια και φεύγανε. Άντε τώρα δεν είναι ώρα για τέτοια. Πάλι στα θέματα, τελείωνε. Λοιπόν, περίμενε. Ο απατεώνας ο κουμπάρος. Άντε πάλι, 3/4. Ναι. Θυμόταν ότι είχαμε παίξει κάποτε μπάσκετ. Θυμόταν ότι μας κέρδισε το μονό. Πάει που μπορεί. Ότι έχασε τις βολές, δεν το θυμότανε. Πώς γίνεται να θυμάται το ένα και τα δύο, είναι μια άλλη ιστορία. Αχ, λοιπόν, το χιούμορ σου ρε κόκκινε. Ναι. Δεν είναι χιούμορ. Ναι. Είναι αλήθεια. Ναι. Όπως βλέπεις, το λέω απατεώνα. Ναι. Δεν λέω ότι είναι ναι. Κάτι άλλο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να σου πω επίσης ότι η Εκκλησία είναι υπέρ δωρεάς οργάνων. Θέλω να βγει. Πάλι από τον Γιώργο το Φερέτη αυτό. Εγώ θέλω να βγει ένας υπεύθυνος της Εκκλησίας. Ο Γιώργος Φερέτης έκανε πολλά τι χρόνια. Είναι εκπρόσωπος τύπου της Εκκλησίας, είναι ο Γιώργος. Ο Γιώργος. Είναι, ναι. Είναι το δεξί χέρι του Βαρθολομαίου. Αν δεν δέχεσαι τον Πατριάρχη. Να βγει ο Αλφαρομαίο να το πει. Ποιο είναι ο Αλφαρομαίο, όχι. Ο Βαρθολομαίο, πώς το λένε. Εντάξει. Άσε, δεν αστεί αυτά. Γιατί τι λοιπόν, είναι.
η Εκκλησία και επικροτεί και επιβραβεύει. Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Το ξέρω. Ο Άγγελος το είπε, ρε φίλε, τώρα τι να κάνω. Γιατί. Δεν βρήκε εμπόδιο, λέει, ξέρω εγώ τι να σου πω. Λάθη δεν κάνει ο Άγγελος. Όχι. Είσαι ένα σκοτός βλάκας, είσαι εξαίρεση τον κανόνα. Εντάξει, παρακάτω. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Με πήρε τηλέφωνο ο Γιώργος Σταμίνης μετά από πολλά χρόνια. Λέει, πες στον κολλητό μας ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ηθική συμπαράσταση και τα γραφτά που έγραψε. Μας πήγε γούρι. Το πήρε ο Θερμαϊκός με ένα 3. Το ξέρω. Το ξέρεις. Και να η βρωμιάρα η ομάδα του Θερμαϊκού και εμείς με τον Ποσειδώνα. Τι μέρα παίζονταν ο τελικός, τι έλεγε το κοντέρ χθες. Χθες παίζονταν. Τι μέρα ήταν χθες. Καλά, με συγχωρείς, πας και τι από τι ημερομηνία αγνία ήταν χθες, θα σου πω εγώ. Λέγε. Τετάρτη 10. 10 Απριλίου. 10 Απριλίου είχα κοπανίσει εγώ τον προπονητή μου και είχα σταματήσει από τη Μηχαγιώνα. Πες το σταμίδι. Κατάλαβε. Γιατί κρατούσα ημερολόγιο τότε. Ναι. Γιατί έχει σταματήσει να κρατάς. Εσύ τι λες, ρε κόκκινε, 50 χρόνια να γράφω ημερολόγιο σαν μικρά παιδιά. Εδώ κάναμε εκπομπές και κρατούσε ημερολόγιο. Κρατούσε ημερολόγιο, σταμάτησε. Βαρέθηκα. Έχω ίντερνετ, Facebook, τώρα έχω άλλα. Περίμενε. Πράγμα. Ποια χρονιά σταμάτησε. Το 13. Το 13. Είδες που είναι κοντά, γι' αυτό. Κοντά. Τι εξάπτεσαι και τιμώνει. Τελείωνε, ρε κόκκινε, και 19 πήγε. Πάμε στα θέματα. Μα μίλασε. Εσύ θα πεις, είδες μπάλα χθες. Όχι, μας βάζει και δεν είδα. Α, μάλιστα. Λοιπόν. Στο ένα ήμασταν μέσα. Ποιο ήμασταν μέσα? Στο Άγιαξ Γιουβέντους. Ναι. Λοιπόν, στο άλλο εκτεθήκαμε, αλλά εγώ δεν λέω ότι κέρδισε. Τι εκτεθήκαμε? Τι εκτεθήκα, συγγνώμη. Γιατί εκτέθηκες, τι δεν κέρδισε η Μπαρτσελόνα? Τζόκινγκ έκανε η Μπαρτσελόνα. Ακριβώς. Λοιπόν. Ήταν τραγική η Μάντσερ. Αυτή είναι η Μάντσερ. Γιατί έχεις, επειδή κάναν τον Σόλσκιν να πούμε συμβόλαιο. Καταρχήν, στο πρώτο δεκάλεπτο είναι καταγεγραμμένα όλα τα γεγονότα στο ίντερνετ. Να πούμε την ώρα που κάναμε ανάλυση του παιχνιδιού. Στο δέκατο λεπτό. Πόταρες διπλό Μπαρτσελόνα. Βέβαια, γιατί είδα πώς μπαρκάναν το Μέση. Να παραγγείλω κανένα πλάκα άγκουσα. Δεν ξέρω τι πλάκα άγκουσα να παραγγείλεις. Στο δέκατο λεπτό. Με ρώτησε χθε το μεσημέρι, ρε γλυκέ μου άνθρωπε. Πήρε πακέτα σίγουρα στο live, δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει. Εκτός αν δεν είχε κοντός λεφτά στο λογαριασμό, αυτό είναι άλλη ιστορία. Δεν πειράζει, έχεις εσύ, οπότε οι φίλοι μου είναι μερικοί που έχουν λεφτά και κάποιοι δεν έχουν. Εσύ που έχεις μπορείς να δανείσεις και κόσμο και τα λοιπά. Ωραία. Τράπεζα, εγγύηση. Τελείωνε κόκκινε, πάμε. Με μηδενικό επιτόκιο. Ναι. Λοιπόν, το είδες το έργο, μπράβο. Να σου πω λοιπόν ότι αν θες να μιλήσουμε λίγο για το παιχνίδι, γιατί το άλλο δεν το είδα, αυτό έβλεπα. Και εγώ διάλεξα το καλύτερο παιχνίδι να δω. Ήταν καλύτερο, δεν ξέρω το άλλο πώς έγινε. Σε τακτική ήταν καλύτερο βέβαια. Ναι, το άλλο μου είχε φάσει γιατί. Έλα, το άλλο παίζανε τα παιδάκια να πούμε. Εντάξει, άστο το άλλο τώρα. Άγιαξ θέλει 2-3 παιχταράδες έμπειρους για να δει. Ναι. Στον γκολ που τρώει ο τερματοφύλακας του Άγιαξ, είναι εκπληκτική η κίνηση του Ρονάλντο. Δεν έχει μερική ευθύνη ο τερματοφύλακας. Τι ευθύνη έχει ο τερματοφύλακας? Ο Βλάκας, ο προπονητής του Άγιαξ που αφήνει τον Ρονάλντο χωρίς μπαρκάρισμα αυτή. Ποιο τερματοφύλακας? Βλέπεις ότι κάνει σέντερ χωρίς για κίνηση. Τι θες να κάνει? Ο Ρονάλντο τι θες να κάνει? Τρίπλε σαν τον Μέση να μπει από μέσα. Άκουλε. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Να το κάνει. Δεν μπορεί. Αλλά είναι ο σέντερφορτ. Σέντερφορτ είναι ο Ρονάλντο. Άτε τώρα, δεν είναι δεκάρισατο. Άστο, δεν είναι η ίδια θέση. Έγινε. Σέντερφορτ. Έγινε σέντερφορτ. Τι να δω τώρα τη Manchester United τώρα, το σύγχαμα τώρα. Μια το σύγχαμα, την παραφωνία. Σταμάτα ρε κόκκινη εκπομπή κάνουμε. Μην αποσυντονίζεσαι με τις βλακίες και την έκθεση και σαν χλαμάρες τώρα. Μαραθώνικες ιστορίες. Πάμε παρακάτω τώρα. Εδώ η βρώμο Manchester United. Τι άσε πω, ο Ράσφορντ τι θέση παίζει ρε. Ο Ράσφορντ. Εξτρεμό. Σταμάτα λίγο ρε κόκκινε. Εξτρεμοφόρ. Εξτρεμοφόρ. Το περνάει. Το περνάει ο Πικέ στα 25 μέτρα, 33 χρονών στόπερ να πούμε, ο Πικέ το περνάει σαν σταματημένο το Ράσφορντ τώρα. Τι Manchester United μου λες και σάμαλι μαυγά τώρα, Manchester United, το σύγχαμα του θεσμού, χίλιες φορές η Πόρτο καλύτερη. Η Πόρτο καλύτερη. Βέβαια, από τη Manchester United και τι, pressing ψηλά να πούμε, από πίσω δεν έχει να οργανώσει να χτίσει παιχνίδι, 3 χαφ, ποιος είναι χαφ από αυτούς χαφάρα. Ποιος είναι ο Πογκμπά, τον είδα χθες. Ο Φρεντ, αμυντικό χαφ. Ο Τομινάλ, φέρτο στον Πάοκ με τον Ολιβέρα, να δούμε θα παίξει. Ο Τομινάλ, για ο Ολιβέρα θα παίξει. Ποιος Τομινάλ, ρε να πούμε. Manchester United. So back να πούμε. Δεν έχει ρε, δεν έχει ζωή ρε αυτή η Manchester United. Δεν έχει ζωή. Και έχει με συγχωρείς, και έχει και τον Μέση σε ζώνη. Δηλαδή,
ή ο Άλεξ Φέργκιουσον. Ή ο Άλεξ Φέργκιουσον. Τι... Δεν πήγε στο παιχνίδι. Δεν πήγε ποτέ. Μίλησε ποτέ με τον Σόλκερ. Ποιο. Ή δεν μίλησε ποτέ με τον Σόλκερ. Ή. Ποιο Σόλκερ, ρε. Ο Σόλκερ. Ή ο Άλεξ. Ή ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον. Δεν μίλησε ποτέ με τον Σόλκερ. Οι μελλοντικοί προπονητές είναι αυτός ο Νάγκελσμαν. Ξέρεις πώς παίζει άμυνα. Προπονητές δεν είναι ο Κονσεϊσάο που άφησε να πούμε ξέφραγκο αμπέλι τον, από τη δεξιά. Δεν τον έχεις δει άλλα παιχνίδια του Κονσεϊσάο. Τι να το δω μωρέ τον Κονσεϊσάο μωρέ. Εκτίθεσαι. Τι να δω τον Κονσεϊσάο που μου βάλει στα τρία χαφ της Λίβερπουλ, δύο χαφ αυτός μωρέ. Τον κεφάλα τώρα προπονητής. Δεν τον ενδιαφέρει. Τι έγινε λέει. Τον ενδιαφέρει. Εάν τον και να μην τον ενδιαφέρει, δεν αφήνει του δυο χαβ να εκτίθονται. Εγώ αν ήμουν Κονσέισα. Τι να είσαι Κονσέισα. Με αυτή την κοιλιά, πώ θα είσαι Κονσέισα. Λοιπόν, με ένα πράγμα που είδα, θα έλεγα ότι εντάξει, πείτε από τώρα τι πέρασε η Λίβερπουλ και τζάμπα ασχολούμαστε. Είναι δυνατόν αυτοί στο βαρ να μην δουν την καρατιά του Σαλάχ που είναι 10 κόκκινε μαζί. Τώρα αυτό είναι θέμα τώρα για προπονητή, ρε κόκκινα. Ο Κονσέισα. Άστον τον Κονσεϊσάο, καλά έχουν αυτοί εδώ πέρα. Βλέπεις ρε φίλε. Ναι, καλά έχουν τον Λουτσέσκου, μια χαρά είναι. Είδα τον Κονσεϊσάο και αγάπησα τον Λουτσέσκου τώρα. Σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, άλλο θέμα λέγει, άστα αυτά τώρα τελειώσανε. Europa League και εγώ δεν βλέπω άμα θες πες ό,τι θέλεις. Και πάμε στα υπόλοιπα. Εγώ αυτά που πιστεύω τα δίνω κιόλας. Καλά κάνεις. Άσο Άρσεναλ με την Νάπολη και διπλό την Βαλένθια. Άσο η Άρσεναλ με την Νάπολη. Καλά. Ναι, εξηγούμε γιατί. Σε ποιο σινεμά το είδες αυτό τον Άσο. Εσύ πες ότι πού σε καραό και το είδες, πού σε θεατρική σκηνή, πού. Πού το είδες, πού το είδες αυτό το έργο. Του Κασνάκη με τη Μόνα Κιτσοπούλου είδες στο θέατρο Παράβλαση, τι είδες να πούμε. Με ρώτησες. Ναι, για πες μας, ναι. Τι πιστεύω. Ναι. Και σου λέω, πιστεύω ότι θα κερδίσει η Άρσεναλ. Εντάξει. Σίγουρα πιστεύεις ότι θα στείλει ο Τσίπρας εδώ διαστημόπλοιο στο. Περιμένω το φίλο στο Βασιλιάδη, κάτσε. Κάτσε να δεις τι έχει να γίνει. Ναι, τι έγινε, γεια σας κύριε Βασιλιάδη, χειραψία, φωτογραφία θα βγεις. Ποιος έχει πιο χοντρά μάγουλα, τι Βασιλιάδη. Κάτσε. Όλο έτσι κάτι και όταν τους δείτε μπροστά, χειραψίες και γλυψίματα. Φύλα του και το χέρι. Στίχημα ζωντανά να τον βάλω. Ναι, ναι. Εγώ θα παραιτηθώ από το ραδιόφωνο. Ναι, ναι, άντε να σε δω τι μαγιά τον κάνεις. Σιγά. Θα παραιτηθεί. Εσύ προδότες πολιτικοί και μόλις τους δείτε μπροστά σας. Εσύ θα παραιτηθείς από υπουργός. Αν δεν περάσει η δική σου εισήγηση για αναδιάρθρωση. Αυτά ρώτα τον Βασιλιάδη. Μπροστά του θα τα ρωτήσω. Ναι. Μπροστά του. Ναι. Σ' αρέσει. Άντε να σε δω. Σ' αρέσει. Μην με πεις ότι ήταν στο διάλειμμα. Βρε, σ' αρέσει. Μ' αρέσει να τα ακούσω. Ναι. Κύριε Βασιλιάδη. Ναι. Γιατί πώς να το πω, κυρία. Ο πες τον όμορφο να το μιλήσει ευγενικά. Του κάτω τη ερώτηση. Για κυρία, γιατί. Μόλις δύο Βασιλιάδης Μετρόπολης. Όλο δεξιό μου τραγιπέρα σα. Σιγά μην κάτσει να σα μιλήσει. Εγώ είμαι δεξιό. Τι τον πατριώτη δεν κάνει. Δηλαδή όποιος αγαπάει την πατρίδα του. Α, αγαπάτε την πατρίδα. Τα αντερά σας δεν αγαπάει κανένας. Α, αγαπάτε την πατρίδα, σε αγαπάς την πατρίδα. Εξιδίων κρίνεις τα άλλα. Α, πάρτε κανένα δάνειο καταναλωτικό εκεί πέρα. Α, αγαπάτε την πατρίδα. Λοποδίτες. Βράτε. Ω, δεν θέλω δάνειο. Τα βγάζω πέρα. Λοποδίτες, αγαπάς την πατρίδα. Το λες και νομίζω ο κόσμος σε πιστεύει και όσο αγαπάς την πατρίδα. Σαν χλαμάρα να πούμε. Εσύ πες δεν την αγαπά. Τι αγαπάς, τα αντερά σου δεν αγαπάς την πατρίδα. Κουρουμπαγλά, πάνε στα άλλα θέματα. Αγαπάτε την πατρίδα, στα λόγια. Πασόκ ήσασταν 80% και φέρατε την Χρυσή Αυγή στο 80% που δεν έχει φράγκα να φάτε, να λιμάξετε. Διαβάζει, εγώ δεν σου μιλάω ούτε για χρυσή. Έλα, πάνε στα θέματα τώρα. Μακούς βρε κουρούμε χέρια. Έλα, έλα. Λοιπόν, γιατί δεν διαβάζει το μήνυμα που ήρθε και αφορά την πρώην αραβωνιαστιά σου. Που δεν έχω μηνύματα μπροστά μου. Ραπ, τι Βαλκάνια άσχημο γυναίκα είναι αυτή του κτηνίατρου. Κακό σε παράτησε γιατί αυτή εσύ μπροστά τη είσαι Μπραν Πιτ. Ναι. Άκου το να λέει τη μήνυμα που έστειλε, δεν υπάρχει. Αυτή. Άκουρε. Το επαναλαμβάνω. Ραπ, τι Βαλκάνια άσχημο γυναίκα είναι αυτή του κτηνίατρου. Κακό σε παράτησε κι αυτή. Ναι. Εσύ μπροστά τη είσαι Μπραν Πιτ. Θα πεθάνω. Εσύ 3-12. Εσύ διαβάζει τα μηνύματα που λέει για τη γυναίκα του άλλου. Άμα πούνε κανένα μήνυμα ότι η γυναίκα δικιά σου είναι φακλάνα, θα το διαβάζει. Ή πού κάτι κακό για τη δικιά σου τη γυναίκα, θα το διαβάζει. Διαβάζει για το αλλού τη γυναίκα. Είσαι χριστιανό εσύ τώρα. Καταρχήν δεν ξέρω. Τι δεν ξέρει. Πώς είναι η γυναίκα. Άμα πού για τη γυναίκα σου ότι είναι φαρδίμεση ή είναι χιλιαδιό. Α έρθει να τον μπροστά. Όποιο θέλει να πει κάτι για τη γυναίκα, μα τον μπροστά. Εσύ πάνε, εσύ παίρνει μπροστά στο γιατρό, τι το διαβάζει το μήνυμα. Εσύ καλό χριστιανό είσαι εσύ τώρα. Κάνει χουλιαμά με τη γυναίκα του αλλού. Όχι, το μήνυμα είναι. Α, πάρε, πάρε 1,5 μήνα φακές να τρώσει αμαρτία, σε ρίχνω εγώ. Ναι, ναι. Σε ρίχνω εγώ 45 μέρες να τρως φακές για αυτό που διάβασε. Τι μέρη, πώς λέγεται αυτό που με ρίχνεις. Ποινή σε ρίχνω. Βασκανία, πώς θα λέτε εσείς εκεί. Τι βλάκα, η Βασκανία το μάτι και μάλλον. Ναι, άλλο ξέρω εγώ τι. Βρες το, έλα.
Θα σου στείλουν στο Facebook. Δεν ξέρω, ρε, δεν έχω τέτοια για όλια. Πώς λέγεται αυτό που με ρίχνεις. Λέγε, έχει όνομα. Δεν πώς ξέρω, σε ρίχνω κατάρα να πούμε, πώς το λέω αυτό. Όχι, λέγεται, κανόνας λέγεται. Κανόνας. Για να μαθαίνει. Σε ρίχνω κανόνα 45 ημερών. Όχι, να τρως ρεβίθια να πούμε. Λέει, σου βάζω κανόνα. Θα απέχεις από αυτό, θα κάνεις τόσες μετάνοιες κάθε βράδυ, θα κάνεις τόσα κομμάτια. Δεν θέλω. Μεγαλύτερη τιμωρία για σένα, φας 45 μέρες φακή. Μόνο. Χωρίς ψωμί, χωρίς ντομάτα, χωρίς αλάτι, αναλάτιστη και να πίνεις νερό. Θα τις βάζω σε σάντουιτς και όλα καλά. Κάνεις με του άλλου τη γυναίκα πλάκα εσύ τώρα. Όχι, με σένα κάνω πλάκα. Α, σα χλαμάρα, ρε. Διαβάζεις. Με σένα. Έλα, ότι άμα δεν χωνεύεις κανένα, του τα ρίχνεις μετά, του χτυπάς μισόπλατα. Άμα τίποτα γι' αυτό, δεν είναι εδώ παρόν, δεν το λέμε τίποτα γι' αυτό. Ωραία. Ναι. Θες να μιλήσουμε για την ομάδα της καρδιάς του. Τι θες να πω. Πες εσύ. Τι πες εσύ. Τι πες εσύ. Να πεις. Τι πες εσύ, ρε. Λοιπόν, συχάματα της Manchester United και πολύ φτάσατε. Βιαστήκατε να κάνετε το Solskjaer, πώς το λένε, συμβόλαιο. Συμβόλαιο. Και δικαιώνεται ο Μουρίνιο με αυτή την ιστορία τη χθεσινή. Εν μέρη. Δικαιώνεται με αυτά τα τρία χαφ τα οποία στον ΠΑΟΚ αν έρθουνε δεν κάνουν τη διαφορά. Φρέντ, ο Τόμιναλ και ο μεγάλος μπαλαδόρος Πογκμπά. Πάνε σε διάλειμμα τώρα εδώ πέρα και μου τα λες τα υπόλοιπα σε λίγο. Άντε, πες εκεί. Έμαθες και από διαλύματα. Δεν έμαθα. Εντάξει. 5,5 των FM, Μετρόπολης ακούτε τις Κακομοίρας μέχρι και τις 4. Μαζί μας είναι ο Κρυδαράς, Τέργιος Πετκανίτσα, δεσμόν 101 και Μάρκ Μπότσα η γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer, τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε μπορεί να αφορά κλειδιά ή κλειδαράς στο 85 27 27. Έχουν έρθει 2-3 μανίνα τα Κωνσταντίνα, πήγε στούντιο ή είναι εκτός? Τι με έρθανε, κάτσε να πω εγώ για τον φίλο μου τον Ζέρβα. Για να βγάλουμε κάποια στιγμή ένα παοξί δήμαρχο σε αυτή την πόλη. Αριανή και να κλειδίσει όλοι οι δήμαρχοι να πούμε. Να βγάλει. Βέβαια. Η στέψη πλησιάζει και η χαρά για τους παοξίδες δεν κρύβεται. Μεταξύ αυτών είναι και ο δήμαρχος, ο υποψήφιος, ο οποίος θα βγει. Ο Ζέρβας λοιπόν που έχει γυρίσει όλη την πόλη, δραστήριος, εκλογική μάχη φοβερή. Τη σχέση με τον ΠΑΟΚ δεν την κρύβει. Φοβούμενος πολιτικό κόστος, σου λέει τι να με πάω ξύς και να βγουν οι άλλοι που είναι δήμαρχοι αριανοί και τα λοιπά, πάω και με, σου λέει. Βγήκε και το δήλωσε, πήγε τούμπα, συγκινήθηκε δίνοντας δώρα στους διοικούντες, παρακολουθεί τους αγώνες της ομάδος, δηλώνει ο παδός, πανηγυρίζει τα γκολ του Βιερίνια, γιατί μόνο αυτός βάζει γκολ, οι άλλοι δεν βάζουν. Διαβάζω τις δηλώσεις του που λέει οι οπαδοί των άλλων ομάδων δεν έχουν να φοβηθούν τίποτε, προτιμώ να γνωρίζουν την απόλυτη αλήθεια παρά νευρόβραστες απαντήσεις ότι είμαι εθνική Ελλάδος και τα λοιπά που λένε. Νερόβραστες, ρε και νερόβραστες. Όχι νευρόβραστες. Νερόβραστες. Ναι. Ξέρουν λέει ποιος είμαι, μπορούν εύκολα και πολύ πιο προσιτά να με ελέγξουν και να με εκλέξουν και αν νιώσουν πως αδικούνται, εδώ είμαι εγώ. Είναι ευφυείς άνθρωποι οι Θεσσαλονικοί να πιστέψουν ότι ως δήμαρχος θα ευνοήσω την ομάδα μου. Απλά εγώ λέει είμαι παοξής να πούμε και μάλιστα από τους πιο δυναμικούς. Αυτά λέει ο φίλος μας. Αυτό ήταν το μαγαζί που πήγες πριν. Πήγες από το γραφείο του. Όχι, χυμός να πάρεις. Κατάλαβα. Μετά, Κυριακή 14 Απριλίου. Τι έγινε 14 Απριλίου. Ξέρεις τι είχε γίνει 14 Απριλίου. Πες μου τι έγινε. Βγαίνει ο ΠΑΟΚ πρωταθλητής και είναι επέτειος της πτώσης του Τιτανικού στο βυθμό του Ατλαντικού. Στις 14 Απριλίου 1912. Λοιπόν, το Μετρόπολης προκαλεί τους φίλους του στο θέατρο Βεργίνα του Ρίζεσι Καζίνο λίγο πριν η ομάδα του ΠΑΟΚ κόψει πρώτη το νήμα του πρωταθλήματος. Ένα τρομερό μοναδικό event με ατμόσφαιρα τούμπα στην Κυριακή λοιπόν στις 7 το βράδυ 14 Απριλίου. Στείλε αμού 3 και ενώ τη λέξη ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54-344 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Λοιπόν, δεν υπάρχει όριο ηλικίας για το event. Για όσους δεν προλάβουν τις δωρεάν προσκλήσεις, προπόληση εισιτηρίων γίνεται από το καζίνο, τα public και το ticketservice.gr 54-344 γράφοντας αλφα-3 και γράφοντας το ονοματεπώνυμο διπλήνει πρόσκληση για το Ρίζεσι Καζίνο. Για έλεγε λοιπόν. Γλυκό μου αγάπη. Είδες τη γλυκό σ' άνθρωπο. Διαβάζω μήνυμα. Ωραία ναι. Τέλος. Ναι. Καλημέρα Σαρδάνη, καλησπέρα Σαρδάνησο και Καντέμισο. Καλή εκπομπή. Δηλαδή ρε Ανδρώνη, αντί να στείλει καμιά όμορφη παρουσία εκεί στο περίπτωρο του Μετρόπολης, με στέλνει στον κόκκινο να παίρνει ο μπαμπάς με το γιο και να λέει ο μπαμπάς στο παιδί του αν δεν κάθεσε καλά θα βγει ο κόκκινος από την τουλάπα το βράδυ.
και συμπληρώνει, αγαπάμε Γρηγόρη. Λοιπόν, ο Ανδρώνης ποια ωραία παρουσία μπορεί να δώσει? Έχω μια ωραία παρουσία, αγκαλιά. Μόνο αγκαλιά μπορεί να την έχει. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να κάνει. Και να θέλει δηλαδή, και να θέλει και αυτή. Άμα θες, σου κάνω και μια δοκιμή. Μη κόκκινα. Την Κατερίνα. Την Κατερίνα. Δεν ξέρει τι γίνεται. Από πάνω στο πανόροφο. Οι ωραίες παρουσίες. Κάτω είμαστε οι άσχημοι. Πάνω είναι οι όμορφοι. Εντάξει, πέρασε τα 40 η Κατερίνα. Δεν επιπίνει. Μια χαρά είναι. Ωραία γυναίκα. Για τα μούτρα σου δεν είναι η Κατερίνα. Εντάξει, μια χαρά γυναίκα είναι. Την έχει στα πόδια σου. Ούτω ή άλλω. Και στα πόδια σου να την έχει την Κατερίνα, τίποτα άλλο δεν θα κινηθεί στο σώμα σου. Άσε να φύγει να πάει να βρει καμιά χαρά πουθενά αλλού η γυναίκα. Ό,τι μπορεί κάνει ο καθένα. Τι να κάνει. Ό,τι μπορεί κάνει. Τι να κάνει. Έτσι είναι, Κατερίνα. Ακούς. Αγαπάω Κώστα Ραυτόπουλο. Όχι. Έχει και γούστα. Θα έχει μια ελπίδα τουλάχιστον. Με σένα τι έχει. Θα έχει ελπίδα τι. Να ευχαριστηθεί. Να βρει καμιά τρίχα στο φουτάκι. Λέγε ρε κόκκινε σαλιάρι. Έχει χάρη που δεν έχω επιστροφή, δεν ακούω τι λέτε μου. Δεν μπορεί να με βρίζετε άφομα. Κατερίνα, δεν σε βρίζουμε, σε χρησιμοποιούμε. Σου χρησιμοποιούμε, ναι. Είσαι αντικείμενο ραδιοφωνικής. Πάει κουμπά, σάλια μάλια σήμερα. Αυτή η βρωμοέκθεση όταν πηγαίνει ένας εκεί και κάνω κάθεται εδώ, αυτές οι βρωμοσαλιάρικες εκπομπές είναι αειδιαστικές. Δηλαδή. Μαθαίνω ότι η Αβραάμ που στέλνει φίλο θα κάνει το μούτο με την Ξάνθη. Δεν καταλαβαίνω, κόκκινε. Ο Αβραάμ Παπαδόπουλος. Ναι. Το θυμάσαι? Που έπαιζε στον Άρη. Ένας γουρλωμάτης σαν και εμένα, ένας ασχημάντρας. Ναι, τι θέλει. Ξανθός. Ναι. Θα κάνει τεμπούτο στον Ολυμπιακό με την Ξάνθη. Αφού το πρωτάθλημα το χάσει, να κάνει. Έτσι κι αλλιώς ερείπιο είναι, 35 χρονών, 36 χρονών είναι. Τι απόδοση δίνει το αυτογκολ? Έλα, βρε, εντάξει. Λες να το παίξανε, δηλαδή αυτό εννοείς, αυτό υπονοείς, ρε κόκκινε. Φίλος το στέλνει το μήνυμα, λίγο. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Αυτό τώρα που κάνεις, τι είναι? Δεν νιώθεις ούτε από τρολάρισμα, ούτε από πείραγμα, ούτε από τίποτα? Τι πείραγμα, όταν πηγαίνετε σαν βρούμε εκθέσεις εκεί πέρα, είναι αειδιαστικές εκπομπές. Ακούω και τον Κυλώνη με τον Κουλιανό και τη δικιά μας την εκπομπή, δεν είναι ωραίες. Κρύο πράγμα είναι. Αειδίες, περνάει κόσμο, αποσυντονίζεσαι εσύ, πίνεις και τα κρασιά, πάρεις την άλλη στα πόδια και να θέλει η γυναίκα να κάνει τίποτα δεν μπορείς. Τι να σε κάνω, ρε κόκκινα, τι να σε κάνω, άτσι. Όσο και να παρακαλάς, με άντρες δεν πάω. Τι να πας. Με άντρες μπορείς να πας. Θα κάνει ο άλλος την κίνηση. Εσύ τι να κάνεις. Όσο και να παρακαλάς, δεν αλλάζω. Εγώ σου λέω ότι μια ελπίδα να κάνεις έρωτα είναι να πας με άντρα. Γιατί με γυναίκα δύσκολο σε βλέπω. Έλα, τελείωνε. Τελείωνε. Πάρε στα θέματα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, τι έχει μείνει, λέγε. Μου στέλνουν φίλοι του ΠΑΟΚ μηνύματα για ΠΑΟΚ και Πόνσε. Για ΠΑΟΚ και Πόνσε. Άμα είναι μάγκα ο Σαββίδης, να στάξει τα 5 εκατομμύρια και να πάρει ένα, το Πόνσε. Ένα. Ταιριάζει για τον ΠΑΟΚ. Κοίταξε, αυτά μου τα ρωτάει και ο Κουλιανός, ο οποίος είναι πονηρός. Δυο σεντερφόρ, εννιά. Ξέρω εγώ τι ξέρω, τι ξέρω, Νίκο. Βέβαια, αφού ξυπνάει η ώρα 11. Δυο εννιάρια έχει. Δυο εννιάρια έχει ο ΠΑΟ. Καθαρά εννιάρια. Καθαρά εννιάρια. Και το λέω, ρωτάω τον Κουλιανό, πας με το λακπόπ του χρόνου να πάρεις πρωτάθλημα και να πας Ευρώπη? Κουμπαράκι μου, άλλο ένα θέλω. Δηλαδή έχει δυο σεντερφόρ. Έπεσε. Έχει δυο center four και θες και τρίτο, ναι. Σημαίνει ότι εσύ και ο λαός του ΠΑΟΚ και όλοι βλέπετε ότι αυτοί οι δυο δεν τη βγάζουν του χρόνου. Θέλετε κάτι καλύτερο. Φυσικά ο Πόνσε είναι μια πολύ καλή περίπτωση, αλλά θα έχει ο ΠΑΟΚ τρία center four εννιάρια? Ποια ομάδα έχει τρία center four εννιάρια στον πλανήτη για να έχει ο ΠΑΟΚ? Πού είναι, πέθανε? Δεν τον ακούω. Αυτά είναι δύσκολο. Βγάλω τον τελείως από το κάδρο, άστα την κάνω εγώ την εκπομπή. Άστο. Αυτά είναι. Και τα τεχνικά τους και τα αυτά τους. Αυτά είναι. Λοιπόν, που είχε μείνει, ρωτάνε για τον Πόνση. Είναι πολυτέλεια για τον ΠΑΟΚ να έχει τον Σίντελφελτ, τον Σφιντέλσκι, πώς το λένε, να έχει τον Ακουμπομπ και να έχει και τον Πόνση. Πόνση λύνει και το πρόβλημα με το κεφάλι στον ΠΑΟΚ. Είναι μια πολύ καλή περίπτωση σέντερφορ. Εγώ θα έπαιρνα ακόμα και το Λιβάγια. Αλλά θα τον έδινα το Λιβάγια στον ΠΑΟΚ. Πολύ περιορισμένα μέτρα κίνησης μέσα στη μεγάλη περιοχή, μέσα στο τετράγωνο. Ούτε χαφ θα τον έβγαζα, ούτε εξτρέμ θα τον έβγαζα, ούτε περιφερειακή κίνηση μεγάλη θα τον έκανα. Να τον καταστρέψω όπως τον κατέστρεψε η ΑΕΚ. Γιατί ουσιαστικά η ΑΕΚ τον έχει καταστρέψει. Αν μην θέλετε να μιλήσουμε ποδοσφαιρικά τον Λιβάγια. Οπότε αν θέλουν τον Πόνσε,
ας τα ρίξει ο κύριος Σαββίδης να τον πάρουν τον Πόνς. Εγώ λέω δεν ρίχνει ο Σαββίδης τόσα λεφτά για τον Πόνς. Έτσι λέω εγώ. Έχεις άλλη άποψη? Ναι. Λέγε. Όταν δίνει 1,5 για τον Χατζηδη πρέπει να έχει 5 για τον Πόνς. Λες. Δεν λέω, έτσι είναι. Το λες ή τα γράφουμε έτσι για να πούμε, να ενθουσιάσουμε τους παοξίδες ότι... Εγώ τι είμαι ρεπόρτερ ΠΑΟΚ, τι είμαι ικανός... Ρώτα κανένα ρεπόρτερ ΠΑΟΚ, πες το γράφουμε για ενθουσιασμό. Όταν έχει, λέω, 1,5 για τον Χατζηδη, όταν έχει 5 για τον Ζαμπά, όταν λες ότι ο Πόνς σε κάνει, επειδή κόβει το ματάκι σου... Ναι, αλλά το Ζαμπά το λέει 5, γιατί μπορεί να το πουλήσει 10, να πούμε, με αυτή την προοπτική. 20 το χρεώνει 5. Ναι, με αυτή την προοπτική το χρεώνει 5, κατάλαβες. Το κακό που είτε. Καθόλου κακό. Πάρα πολύ καλό. Το Πόνσε τον κάνει έτσι. Πόσο χρόνο είναι ο Πόνσε? Τώρα τι να φάει, δηλαδή, θες να ψάχνω. Τι να ψάχνει, είναι 22 ή είναι 27. Άμα είναι 27, δεν τον παίρνει τον Πόνσε. Αυτά. Όταν παίρνετε την εφημερίδα ή το site να διαβάσετε, άμα θες μπες, γιατί εγώ δεν ξέρω πόσο είναι ο Πόνσε. Και βλέπεις Ζαμπά 5 εκατομμύρια. Πόσο χρόνο είναι ο Ζαμπά? 22 χρονών είναι ο Πόνσε. Ο Πόνσε τον παίρνεις. Έτσι, σχέδιο, ναι. Φυσικά τον παίρνεις. Βέβαια. 29 Μαρτίου του 97 είναι γεννημένο. Ω, καϊνάρι. Μπουμπούκι. Έτσι. Βέβαια. Ου, παίκταρος. Έχει και την κουλτούρα. 1,78 είναι. Ζάχαρη. Ναι, αλλά ξέρει να πηδάει καλά. 1,78, αλλά τι πατήματα έχει και τι. Πώς στείνεται καλύτερα να είναι 1,78 και να πηδάει έτσι σχέδιο παρά 1,90 και ένα σαν το Αγκούρι, να πούμε, σαν τον Ακπό που δεν μπορεί να πάρει κεφαλιά. Ο Ακόπ δεν ξέρει να πάρει κεφαλιά. Είναι από τα center for, από το κεφάλι του δεν παίρνει τίποτα. Θυμάστε τον γκολ με τον Ολυμπιακό, πώς το έβαλε ο Μπίσεσβαρ. Πάει, κάνει κεφαλιά από τη μικρή περιοχή και η μπάλα χτυπάει στον ώμο του και πάει πλάγια. Και έρχεται ο άλλος επειδή του Ολυμπιακού η άμυνα είναι ξέβραγο αμπέλ και κάνει γκολ. Δηλαδή αυτά πρέπει να τα κοιτάμε. Εδώ έκανε κεφαλιά χτες ο Ράσφορντ. Και η μπάλα πήγε παράλληλα με την εστία. Δηλαδή παίκτησα. Εντάξει. Εκεί τη ομάδα. Εσύ πε αυτό το έγχρωμο μαύρο πώ ήταν εκεί. Να φτιάξει λίγο τα αυτά να ακούγεσαι να πούμε. Παλιά παρά. Τι είναι αυτά τα πράγματα, μα βγάρετε την ψυχή να πούμε. Εκπομπή είναι αυτή τώρα εδώ πέρα μεσημεριάτικα. Άσε το καλό, σα κάνω. Κάτι τώρα εκεί πέρα, κάτι μια καλύτερη σύνθεση. Λοιπόν, να στείλω τα χαιρετίσματά μου στον Αβραάμ Περσίδη, που είναι καλός μου φίλος, χρόνια τώρα, και κατεβαίνει δήμαρχος Καλαμαριάς. Γιατί να ψηφίσετε τους άλλους, τι έχουν κάνει άλλοι, και να μην ψηφίσετε τον Αβραάμ Περσίδη. Που είναι Καλαμαριώτης, τίμιος, εργατικότατος, δούλεψε για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, δεν χρηματίστηκε ποτέ από κάποια παράγοντα. Και οι άλλοι τι κάνουν δηλαδή. Παίρνουν τα λεφτά εκεί και κάνουν στον αθλητισμό τρίχες. Για τον αθλητισμό, Αβραάμ Περσίδης. Πάει, τελείωσε. Λέγε ρε Γρηγόρη, λέγε. Τι να πω ρε Κώστα, υπάρχουν και αυτά. Τι υπάρχουν και αυτά. Τι να κάνω. Έλα, λέει, τέλειωνε, συνέχισε. Άντε, αφήγει αυτό το δίρο να φύγουμε. Τι, για να βράμε Περσίδη. Όχι, να πεις για τα υπόλοιπα θέματα, λέγε. Για τα υπόλοιπα θέματα. Ναι. Κοίταξε, δεν θα δεις πώς πρέπει το βράδυ σήμερα. Όχι, δεν βλέπω Europa League. Είτε παίζει Μπαρτσελώνα Γιουβέντους, είτε παίζει η Λειψία, ξέρω εγώ, με την επιληψία. Δεν βλέπω. Εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε. Δώσε λίγο τα προγνωστικά σου, τα φώτα σου και τα λοιπά, γιατί ο κόσμος με στείλαν μηνύματα, θέλει προγνωστικά. Μου αρέσει πολύ το παιχνίδι της Villarreal με τη Βαλένθια. Στοιχηματικά σ' αρέσει? Ναι. Γιατί η Villarreal παλεύει για την παραμονή στην Primera División. Ναι. Στη La Liga, όπως λέγεται.
Η Βαλένθια είναι στην έκτη θέση. Έκανε γκέλα μετά από 16 παιχνίδια. Έχασε από τη Βαγιακάνο με 2-0. Ωραία. Στο 0-0 ναι. Έχασε πέναλτι. Ναι, ναι. Έχει παιχνίδι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Η Βιγιαρεάλ πάει να παίξει τη Χιρόνα, που είναι καλή έδρα. Και σωμένη θεωρητικά η Χιρόνα. Και η Βαλένθια παίζει το δικό τέρμπι με τη Λεβάντε. Λοιπόν, το διπλό της Βαλένθια για μένα είναι πρόκληση γιατί θα κάνει αλλαγές. Πόσο δίνει το διπλό της Βαλένθια? 2,60. Και πιστεύεις θα το κάνει? Δεν παίζω ποτέ μικρές αποδόσεις, το ξέρεις. Προτιμώ να το χάσω. Αυτό θα, πάλι τι είναι, γιατί δεν παίζεις μικρές αποδόσεις, δεν το κατάλαβα. Γιατί η μικρή απόδοση 5 φορές να πιάσεις, 5 να χάσεις, είσαι χαμένος. Μάλιστα. Α, έτσι το πας. Στη μεγάλη απόδοση 2 φορές να πιάσεις, 8 να χάσεις, μπορεί να βγει. Α, μιλάς δηλαδή στατιστικά. Μάλιστα. Εντάξει, έχει ναι. Λογική. Ναι. Δηλαδή, χτες αν πιάναμε τη Μάντσεστερ, ναι, θα ήμασταν κερδισμένοι για τις εβδομάδες. Πόσο έδινε η Μάντσεστερ το διπλό χθες? Ο Άσος. Ο Άσος, ναι. 3,70. Τι 3,70, αυτή είναι η ψοφίμια. Ναι, το Λουκάκου δεν τον είδες, με συγχωρείς. Δηλαδή, συμφωνώ, ρε Κώστα. Δηλαδή, τι συμφωνεί, ρε Κώστα, δηλαδή, μόλι με μιλά για τη Μάντσεστερ. Η Μάντσεστερ, σου γυρνάνε τα άντερα. Η Μάντσεστερ έπαιξε ένα ποδόσφαιρο παροχημένο, γιόμες, και η Μάντσεστερ έγαζε το παιχνίδι. Η Μπαρσελόνα προπατούσε. Οι γιόμες δεν με ενοχλήσανε στο τέλος, γιατί μόνο από αυτές θα μπορούσε, αν πλευροκοπούσε. Σωστά. Να κάνει. Αλλά ποια είναι η πλάκα? Σωστά. Επειδή ο Αρτούρος, ο Ρακητής και ο Μπουσκέτς φάγανε λάγανο το φρέν, τον Ντόμιναλ και τον Ντογκμπά. Αυτό που το παίζει παιχταράς και έκανε ιστορίες, αυτό τον Πογκμπά. Λοιπόν, ερχόταν ο Λουκάκου σε μεγάλο χώρο που είναι σωματώδης σαν τον Μποκολόκο, να πούμε και τέτοια. Και πήγε να πάρει κατοχή, έτσι σχέδιο η United, και να πάει την μπάλα στις πλευρές για να γίνει φόρτωμα. Και ο Λουκάκου επειδή ήταν, είναι αργός τέλος πάντων στα πολλά τα μέτρα, όταν γινόταν το φόρτωμα, ήταν μέσα ο Πογκμπά, ήταν μέσα ο Ράσφορντ για παράδειγμα, ήταν ο Λίγκαρντ μετά. Δεν ήταν ο Λουκάκου. Δηλαδή κάναν φορτώματα και έξω από την περιοχή, από το κουτί εκεί μέσα, που είναι σώμα δηλαδή και μπορεί να σε πάρει. Έλειπε ο Λουκάκου. Δηλαδή πόσο πιο συχαμένη μπορεί να είναι αυτή η ομάδα. Και προκαλώ όλους τους οπαδούς της United να μου πούνε τι είδαν χθες όταν θα ανοίξουμε με το καλό της γράμμες. Ωραία, το Μάριο την Κυριακή. Το Μάριο την Κυριακή. Θα το ρωτήσω. Που συγχαίνεται τη Λίβερπουλ. Τι αηδία ήταν αυτή η μάχη. Οπαδικά τι είναι, δηλαδή σαν οπαδός. Σαν μπάλα, πώς θα τη σχέτε τη Λίβερπουλ. Νιώθει από μπάλα ο Μάριος, δεν είναι ζαβός. Έτσι. Λοιπόν, επειδή είναι και οπαδός όμως, ναι. Πρώτον, αυτό που είδε. Ναι. Πώς το αντιλαμβάνεται. Πώς το ερμηνεύει, ναι, σωστά. Και πώς το, ακριβώς. Γιατί για μένα, εγώ είδα το χειρότερο ποδόσφαιρο που έχω δει ποτέ από τη Μάντσεστερ τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στο Μάνθο από τον Ντόρτμουντ. Ο Βασιλιάδης που είναι, ρε, που θα έπαιρνες? Σου είπα, το περιμένω, είχα πληροφόρηση ότι θα έρθει. Από ποιον? Με το που περνάει, ναι. Δεν ξέρω τι σου λέω. Ναι. Με το που περνάει, τον βουτάει ο Πόκο Λόγο που λέει, ο Πασκάλ. Ναι. Τον φέρνει εδώ και θα δεις αν θα το ρωτήσω αυτό το πράγμα. Α, περιμένω. Εντάξει. Ναι. Πού στέλνεις χαιρετίσματα, λέγε. Στον φίλο τον Πασκάλ, τον φίλο τον Μάνθο, στον Ντόρτμουντ, ο οποίος μας λέει την καλησπέρα του για την εκπομπή. Μηνύματα δεν έρχονται. 9.55 γίνονται το μήνυμα στο 54.340. Μόνο δύο μηνύματα ήρθαν. Ένα για τον γιατρό και ένα για τον Πόνσε. Εσύ είπες Α, μην τρία κενό. Πάω και ονοματεπώνυμο στο 54.344 για τα. Για, τις για το καζίνο, μωρέ. Γιατί... Λάτσα πάω. Ναι. Για 54. Όχι για το καζίνο. 3.44. Ναι, ωραία. Λοιπόν, μισό λεπτό. Δεν είναι για το καζίνο. Είναι για το θέατρο Βεργίνα. Το θέατρο Βεργίνα που είναι, ρε κόκκινα. Θα σου πω, στο καζίνο δεν είναι. Ναι, γιατί μπορεί ένα παιδί 15 χρονών, 16, 17 χρονών να πάει στο θέατρο και να δει το παιχνίδι. Δεν χρειάζεται να πει στο καζίνο. Ναι. Μπαίνει από άλλη είσοδο. Είπαμε, το διαβάσαμε ότι ανεξαρτήτου ηλικίας. Ναι. Μπράβο, έχει αλλάξει αυτό το θέμα. Γιατί κάποτε λέγαμε ότι πρέπει να είναι άνω των 21. Σωστό. Ναι, εντάξει. Εντάξει. Μια διευκρίνηση κάνουμε για να μην υπάρχει θέμα. Λοιπόν. Άλλο. Δικό σου. Εμένα μιλάς. Ναι, εσύ ποιον, με κάποιον άλλο καρακοβί. Ναι. Εντάξει, είδαμε τον Άγιαξ, εγώ δεν τον είδα, αλλά από φωνές που άκουγα στις πίσω θέσεις ήταν ενθουσιασμένοι με το παιχνίδι αυτοί που προτίμησαν Άγιαξ. Εγώ είδα μόνο στατιστική, ναι. είχε περισσότερες τελικές από την, αλλά πρέπει να δω τι τελικές είναι, γιατί όταν είναι... Εσύ ποιο μάτς είδες από τα δύο? Τη Μάντσεστερ είδα.
Τι να δεις φυσικά. Τον Άγιαξ θα δεις. Ρε φίλε, είδα ότι είχε πολλές τελικές. Πρέπει να δω τι ποιοτικές. Γιατί να μην είναι ένα στατιστικό του ποπού. Να ναι. μιλάμε σοβαρά. Δηλαδή πρέπει να δω αν ήταν όντως καλές. Τις έβγαλε ο τερματοφύλακας. Πέρασαν σύρθε από το δοκάρι. Ήταν για γκολ και είπε αχ, κόντυψε να πάθεις επεισόδιο. Ναι, ήταν τελικές που ακούστηκαν τα αχ έντονα. Δηλαδή ήταν καλές τελικές. Δεν ήταν από αυτές που θα σουτάρει ας πούμε ο Σακχόφ και θα πάει μπάλα 10 μέτρα out. Ατυχές το παράδειγμα γιατί ο Σακώφ τα βάζει, έτσι. Ή ο Κάνιας αν σουτάρει για παράδειγμα, ή ξέρω εγώ Σιώπης αν σουτάρει και πάει. Ήταν καλές τελικές. Υπάρχουν πλέον και δύο ειδών αχ. Υπάρχουν τα αχ των ανθρώπων οι οποίοι αγαπάνε το ποδόσφαιρο και τα αχ αυτών οι οποίοι παίζουν στοίχημα. Ναι. Κοίταξε να δεις. Κοίταξε να δεις. Ήταν στοιχηματζίδες αυτοί που λέγανε αχ. Γιατί του ακύρωσε και ένα γκολ του Άγιαξ. Σωστά. Ναι, καλά το ακύρωσε. Απλά ο Άγιαξ εκμεταλλεύτηκε στις ευκαιρίες την αδυναμία της τετράδας της άμυνας της Γιουβέντους, εντάξει, γιατί λείπανε παιχταράδες από εκεί πίσω, είχε ελλείψεις η Γιουβέντους, αλλά άκου τετράδα τώρα, Κανσέλο, Ρουγκανί, Μπονούτσι και Άλεξ Σάντρο, εντάξει, λοιπόν, εντάξει, ναι. Κάνε μια διακοπή και θα σου πω το εξής. Ναι, λέγε. Κάνεις το μάγκα για φυσική κατάσταση. Ναι. Με το που μπήκα στο περίπτερο, ναι. Συνάντησα την Εθνική Ομοσπονδία Τοξοβολίας. Τι, τοξοβολίας? Τοξοβολίας. Α, φοβερό άθλημα, ναι. Σου αρέσει? Ο, τι να σου πω. Εγώ δεν έχω πάει. Εγώ πάω στο σούπερ μάρκετ, το παίρνω το κρεατάκι μου, κανονικά. Τη τοξοβολία τι να την κάνω? Σε τι είναι χρήσιμη η τοξοβολία? Όχι, επειδή μιλάς για αθλητισμό, για οτιδήποτε, δείχνει πνεύμα, όραση, σταθερότητα και ψυχική ηρεμία και δύναμη. Σαν χλαμάρες. Λοιπόν, εγώ δίπλα με έναν άνθρωπο της Ομοσπονδίας, για ένα λεπτό να σου πει τι έκανα. Καλησπέρα. Ποια τοξοβολία, αθλητής. Υπάρχει άθλημα τοξοβολία και υπάρχει αθλητής τοξοβολίας. Υπάρχει, ναι. Έχετε τρελαθεί, ρε. Ολυμπιακό άθλημα είναι και εδώ. Σοβαρά μιλάς. Και το ναι. τάβλι σε λίγο θα το κάνω Ολυμπιακό άθλημα. Ποια τοξοβολία, ρε. Τι σχέση έχει το τάβλι με καθυστερημένη? Δεν έχει τύχη. Εδώ θέλει, πρέπει να έχει φυσική κατάσταση τη χέρια δυνατά. Φυσική κατάσταση δυνατά για να πετάξει το τόξο. Πρέπει να έχεις ώμους σταθερούς. Τι να έχεις. Και τι, υπάρχει σον έχω. Πάζω το αυτό, το πετάω. Άσε με ρε κόκκινε, σε παρακαλώ τώρα. Να χαρείς ρε, να δεις, σε παρακαλώ. Εγώ δεν σου κάνω τώρα. Έχω δίπλα μου αθλητή. Ναι. Το όνομά σου. Σέργιο, ποιο δεν θα στο μικρόφωνο. Ωραία, τον κάνε. Ρε, τι ταλαιπώρια τραβάω σήμερα μεσημεριάτικα. Δεν τραβάει χειρόφωνο, δεν τραβάει χειρόφωνο. Λοιπόν, να σου πει με τρεις βολές τι έκανα, τίποτα άλλο. Τι έκανε ρε κόκκινε με τρεις βολές? Καλά βουβάλει, σταμάτησε να πούμε. Έριξε κανένα υπουργό κάτω. Τι έκανε δηλαδή με τρεις. Δεν έχω ξαναπιάσει τα χέρια μου, τόξο. Α σου πει τι έκανα. Μπουκάλια με ούζο πιάνει ο κόκκινος, ναι. Α το ούζο, εντάξει, αυτό μπορεί να πιάνει και μεταξά, μπορεί να πιάνει και άλλα πράγματα. Και πολύ καλά κάνει. Εσύ είσαι αθλητής τοξοβολίας. Ναι. Άσε ρε το παραμύθι. Υπάρχει άσμα τοξοβολία, ρε, μας τρελάνεις. Βεβαίως. Ο Πασκάλ μας βγάζει φωτογραφία. Είμαστε τον Ποκολόκο είμαστε. Ναι. Δηλαδή εσύ είσαι τοξοβόλος, ε. Ναι ρε. Ναι. Και τι κάνεις δηλαδή. Στο άθλημα δεν κατάλαβες ρε η Ομοσπονδία παίρνει λεφτά. Άκου δω ρε φίλε. 1,95. 10 μέτρα να νο. Φίλε άκου να δεις. Αυτά τα αθλήματα θες να ακούσεις εσύ και ο κόκκινος να βγάλετε 5 δράμια μυαλό να έχετε. Αυτά τα αθλήματα τα κάνουν οι Ομοσπονδίες για να κονομάνε. Παίρνουν επιχορηγήσεις από την πολιτεία, δεν σας δίνουν φράγκο εσάς. Πάτε σαν τους φελούς εκεί, βαράτε να πούμε τους στόχους και αυτοί βγάζουν λεφτά. Κατάλαβες τι είναι η Ομοσπονδία της τοξοβολίας? Το ηθικό. Βρε, καταλάβατε τι είναι αυτά τα αθλήματα τώρα. Εσύ, ναι, πάμε στο θέμα της τσέπης τώρα. Εσύ κατηγορείς εμένα ναι. για 1000 πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Και δοκίμασε ένα άθλημα το οποίο είναι δύσκολο. Ποιο είναι δύσκολο, ρε! Η τοξοβολία είναι δύσκολο άθλημα. Έλα εδώ πέρα. Έλα μια βόλτα αύριο. Τι να έρθω, ρε φιλαράκι. Βγάζουν λεφτά από την Ομοσπονδία. Παίρνεις λεφτά. Παίρνεις λεφτά. Βρε, εγώ είχα τρία. Σταμάτα, ρε κόκκινα, να μιλήσω με το παλικάρι. Φιλαράκι. Παίρνεις λεφτά από αυτό το άθλημα. Όχι. Η Ομοσπονδία παίρνει. Είσαι αθλητής. Η Ομοσπονδία σου παίρνει λεφτά. Αυτό σημαίνει ότι αγαπάει τον αθλητή. Άντε, γεια σας, ρε φυγέτε, σας πιάνω το. Άντε, μεσημέρια, πάμε διάλειμμα. Φύγατε διάλειμμα. Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
Μεγάλες προσφορές και χαμηλές τιμές μόνο στο Μασούτι. Πέμπτη έως Σάββατο. Οικονομικές συσκευασίες, πάνες Pampers, ένα συν ένα δώρο. Υγρά Πιατών Φέρι, 30% φθηνότερα με τη MassCard. Μεγάλες συσκευασίες Keep, μόνο 9,49. Και ταμπλέτες Καλγκόν, 15 τεμαχίων, μόνο 5,49. Μασούτης, εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Ακόμα, μέχρι τις 12 Απριλίου, σε κάθε εξαργύρωση με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, κερδίζετε 20% επιπλέον επιστροφή στο ποσό της εξαργύρωσης. 20 χρόνια φυσικό αέριο, πρόοδος και ανάπτυξη. ΕΔΑΘΕΣ. Η δύναμη να προσφέρεις με πράξεις. 100% έκπτωση στα τέλη σύνδεσης για όλες τις νέες συνδέσεις του 2019. ΕΔΑΘΕΣ. Η δύναμη στο φυσικό αέριο. Για νέες συνδέσεις καλέστε στο 11150. Παππού, θα έρθεις να παίξουμε? Τι είπες γλυκιά μου, δεν σ' άκουσα. Θα έρθεις να παίξουμε? Αν έχετε απώλεια ακοής, μην το αναβάλλετε άλλο και χάνετε τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Εποφεληθείτε τώρα από την προσφορά της Χρυσικός και κερδίστε έκπτωση 20% σε όλα τα ακουστικά βαρικοείας της Widex. Ακουστικά βαρικοείας Χρυσικός. Με διετή εγγύηση και δωρεάν τεχνική υποστήριξη. Συνεργασία με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Ακουστικά βαρικοείας Χρυσικός. Τσιμισκή 19 στον έκτο όροφο ή στο χρυσικοshearing.gr. Σ' αγαπώ πολύ, παππού μου. Αχ, Μύκονος, Σαντορίνη, Ηράκλειο, Χανιά, Ρόδος. Καλοκαιράκι, ονειρεμένες διακοπές. Φαντάζεσαι? Μην το σκέφτεσαι. Ζήστο. Η Ελληνέρ πετάει στα νησιά. Εξορμήσεις στα νησιά από Θεσσαλονίκη. Μια Ελληνέρ απόσταση. Α, είμαι καλοφαγάς. Και δεν το κρύβω. Φαίνεται άλλωστε. Και επειδή ξέρω να μαγειρεύω, ξέρω και να διαλέγω. Γι' αυτό για μένα τα κρέατα Χατζιαγόρου δεν είναι απλά έρωτας, είναι εξάρτηση. Με τρία καταστήματα. Ευφροσύνης 24 και Εθνικής Αντιστάσεως 31 στον Εύωσμο και στο Καπάνι Βλάλη 35. Και φυσικά για τις ημέρες του Πάσχα, για το αρνί, το κατσίκι, το κοκορέτσι και τη μαγειρίτσα, επιλέγουμε κρέατα Χατζιαγόρου. Κρέατα Χατζιαγόρου. Οικογενειακή υπόθεση. Βρε μαράκι, πώς αδυνάτησες έτσι? Καλέ, εγώ τρώω είδη υγιεινής. Σε μας, τα είδη υγιεινής δεν τρώγονται. Ομορφαίνουν όμως το χώρο σας. Φτύκας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Ελάτε στην έκθεσή μας να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του μπάνιου σας με προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Με νέες προσφορές σε επιλεγμένα είδη για όλη την άνοιξη. Φτύκας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Απόλλωνος 3739, κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310-905-503. Φτύκας, είδη υγιεινής που δεν τα χορταίνεις. Από την πόλη έρχεται και ξεχυλίζει γεύση. Παραδοσιακός χαλβάς, Λουκάς. Καμωμένος στο χέρι, με την ίδια συνταγή από την πόλη και με εξαγωγές σε όλο τον κόσμο. Λουκάς, ένα εργαστήριο αφιερωμένο στην ποιότητα και τη μοναδικότητα, με 14 γεύσεις και με τη νέα γκουρμέ πρόταση, κάστανο κουβερτούρα. Εργαστήρι παραδοσιακού χαλβά, Λουκά. Τηλέφωνο 2310-764362. Γεύση όπως παλιά. Η χρυσή εποχή της ελληνικής επιθεώρησης ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Η κυρία Επιθεώρηση. Ο Μάκης Δελαπόρτας παρουσιάζει ένα μουσικοχορευτικό υπερθέαμα αφιερωμένο στη μουσική και τα τραγούδια που άφησαν εποχή στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου. Αστραφτερά κοστούμια, φαντασμαγορικά σκηνικά, οκταμέλες μπαλέτο και οι πιο αξιόλογοι ηθοποιοί και τραγουδιστές της νέας γενιάς θα μας ταξιδέψουν στον κόσμο της κυρίας Επιθεώρησης. Παίζουν και τραγουδούν Πινελόπη Αναστασοπούλου, Ζέτα Δούκα, Κρατέρος Κατσούλης, Νίνα Λοτσάρη και Άρης Μακρύς. Από 22 Μαρτίου. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public και στο ticketservices.gr. Βεργίνα Θέατρο. Η είσοδο στο θέατρο επιτρέπεται σε άτομα όλων των ηλικιών. Τρεις γενιές ποιότητα. Τρεις γενιές γεύση. Τρεις γενιές αυγά οικογένειας Λαβιδά. Επιλέξτε και εσείς επιλεγμένα αυγά από μία από τις μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής αυγών στη Βόρεια Ελλάδα. Αυγά οικογένειας Λαβιδά. Νεοχορούδα. Τηλέφωνο 231 078 1121. Αυγά Λαβιδά. Ποιότητα με ονοματεπώνυμο.
Οι άντρες από τη φύση τους δεν αφήνουν και πάρα πολλά να τους απασχολούν, εκτός από ένα, την τριχόπτωση. Το DHI Global Medical Group έχει αναπτύξει την πιο προηγμένη μέθοδο μεταμόσχευσης μαλλιών σήμερα και πάνω από 201.000 ασθενείς με τριχόπτωση σε όλο τον κόσμο έχουν βοηθηθεί ουσιαστικά. Εσείς ακόμα περιμένετε? Κλείστε ραντεβού στην DHI Θεσσαλονίκης για τη δωρεάν διάγνωσή σας στο 2311-320-021. DHI. Το αποτέλεσμα μετράει. Θες ηλεκτρικές συσκευές χωρίς καπελάκι, ακουτολάκι και έλα στα Welcome Stores. Τώρα στη Welcome Stores Αλεξιάδης σας κάνουμε δώρο την εγκατάσταση σε όλα τα κλιματιστικά Inventor με 10 χρόνια εγγύηση, ιονιστή και Wi-Fi. Welcome Stores. Μην είσαι βλάκι, άκου το λάκι. Στους αμπελόκηπους, Welcome Stores Αλεξιάδης, Φίλιππου Πόλεως 57. Το σχολείο δεν το θέλω, το παραχωριό μου θέλω, άμα έχεις και θάλασσα. Λάρη κατασκήνωση μου, είσαι εσύ μοναδική μου και με καμιά άλλη δεν θα σ' άλλαζα. Αλλά από το καλοκαίρι είμαι ένα κλαράκι που του αρέσει ο αθλητισμός. Να φωνάζουν όλοι γλάρι και ένα καμπανάκι να σημαίνει πανικός. Κατασκήνωση γλάρι στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους. Σε πιάνει νοσταλγία? Ας την να σε παρασύρει μέχρι το Princess. Κάθε μέρα με δωρεάν φαγητό, ποτό και κάθε Σαββατοκύριακο για όλο το μήνα Απρίλιο με πολλές εκπλήξεις. Και την Κυριακή του Πάσχα live διασκέδαση με την Στέλλα Καλατζή. Μόνο στο Princess. Με δωρεάν είσοδο και δωρεάν μεταφορά. Princess Hotel στη Γευγελή. Ζήσε το μεγαλείο. Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Δικαιούμαστε 2-3 φορές το χρόνο να κάνουμε μάπα εκπομπές. Αισθάνομαι ότι η σημερινή μας εκπομπή είναι μάπα λόγω τεχνικών θεμάτων και όχι τίποτα άλλο, έτσι. Δηλαδή, όταν δεν βλέπω τον κόκκινο ή δεν με βλέπει αυτός, δεν υπάρχει αυτή η χημεία δηλαδή κτλ. Είναι, ρε παιδί μου, σαν να κάνεις έρωτα, να είσαι στην Αμερική ο ένας, στην Ελλάδα ο άλλος και να κάνουν έρωτα μέσω του. Πώς ήταν αυτά, του. Πες τώρα, ηχολήπτη. Πώς του. Του ίντερνετ, ναι. Είναι δυνατόν να ευχαριστηθεί άμα δεν τον μυρίσεις τον άλλον, δεν τον ξέρω εγώ, αισθανθείς και τα λοιπά. Έτσι είναι και ραδιοφωνικά. Συμφωνείς, ρε Γρηγόρη? Ορίστε. Υπάρχει μια γοητεία. Απλά εσύ... Απογοητεία υπάρχει. Απογοήτευση υπάρχει. Ο κόσμος στέλνει μηνύματα εδώ, Motor Oil. Στέλνει μηνύματα ο Κουλιανός. Μας λέει άμπαλους για τη Manchester United και τέτοια. Αλλά λέει θέλουμε τον κόκκινο στο στούντιο, λέει. Μην το ξαναστείλετε εκεί. Έτσι λέει, τι να πω εγώ. Ο Κουλιανός το είπε αυτό? Όχι, δεν το είπε. Ο Κουλιανός με το είπε για τη Manchester United. Ναι, εντάξει, οκ. Να μας κάνεις. Μας κατατρόπωσε, να πούμε. Ρε, καλά έκανε, πληρώθηκε. Σε καλή του μεριά. Καλός είναι, δεν έκανε απαλτό. Τι πληρώθηκε? Ο ίδιος πληρώθηκε. Αν πληρώθηκε, σε καλή του μεριά. Είστε άμπαλοι, λέει, και οι δύο. Κάτσε να δούμε τι μας λέει. Κάτσε να σου πω τι λέει. Για ποιο λόγο είμαστε? Κάτσε ρε, περίμενε να έχεις αυτό το κινητό. 110 ευρώ το πήραμε, έχει βγάλει την ψυχή, να πούμε. Εφόσον καθίσετε να δείτε τη Μάντσεστερ, λέει, αν είναι μια ομάδα που έχει ενδιαφέρον ποδοσφαιρικά και έχει, λέει, να δείξει κάτι νέο, είναι ο Άγιαξ. Α, αφήστε τη Μάντσεστερ, σωστά. Άντε λιμοτάγαρα, λέει. Α, δηλαδή που κάτσαμε και είδαμε τη Μάντσεστερ. Βρε, του λέω. Εμείς τη Μάντσεστερ την είδαμε για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσει το Μέση και γενικότερα. Μέση και αν θα βγάλει ενέργεια και. Καταρχήν είδαμε 5 παίκτες στη μεγάλη περιοχή αμυντικούς, με 2 Μέση και Σοάρες, να μην πιάνουν οι 5 κανένα. Ναι. Τι κάνετε τα ίδια. Αντεπίθεση ταχύτητα δεν είχε. Οργάνωση από πίσω δεν είχε. Πλάγια μπακ να φτιάξουν δεν είχε. Ένα βλάχο από τη Θεσσαλονίκη να δεις τώρα, δεν υπάρχει. Δίπλα μου τι περίπτω τώρα εκεί. Μπορείς να μην βλέπεις γύρω σου. Βλέπω, έχω λόγο. Ναι, άμα θες να δεις γυναίκες και τα λοιπά. Μη βλέπεις γύρω σου. Εγώ βλέπω να πούμε το ίντερνετ, μια οδό βλέπω. Παραμένεις ηλίθιος. Ναι. Έχω λόγο. Λέγε. Δίπλα μου, ποια ομάδα έχει περίπτερο?
Ποια ομάδα? Η Βέρεια. Δεν λέγεται Βέρεια. Βέρεια. Σκούταρι Βέρεια είναι. Βέρεια Football Club. Σκούταρι λέγεται. Και πολύ ωραίο περίπτωρο. Κλεμμένο θα είμαι. Η αμορτωλή δίπλα μας. Πλάκα κάνω, ρε, πλάκα κάνω. Λοιπόν, όσον αφορά για τον τοξοβόλο, πες το ότι είναι μεγάλο χαϊβάνι και κορόιδο, γιατί όλες οι ομοσπονδίες αυτά τα αθλήματα βγάζουν λεφτά και στους αθλητές δεν δίνουν. Όλοι οι αθλητές είναι κορόιδα, κορόιδα ολικής. Άθλημα που δεν κονομάς δεν το κάνεις. Άμα θες να κάνεις άθλημα και να μην κονομάς, έλα μαζί μου στο γυμναστήριο, έλα στο γήπεδο, τρέξε, κάνε ράν και κάνε αθλοπαιδίες. Απλά πράγματα. Ναι. Άκου τώρα, τώρα αυτός και η μπαταρία λιθίου δεν υπάρχει. Τι έγινε, ποιος είναι, τι έγινε. Έστειλε πριν από δύο μέρες μήνυμα. Ναι. Και νομίζω ότι ό,τι μήνυμα έρχεται προλαβαίνουμε να το διαβάσουμε. Μπράβο, γλυκό. Δεν προλαβαίνουμε. Νομίζω το θίγουμε. Λέει: κόκκινη, γιατί διαβάζει το μήνυμα. Ο Φυρός Μωράκης στο Καρτσάκι με τη φωνή που έχει σήμερα να λέει: όταν μεγαλώσω θα γίνω ποδοσφαιριστής. Ναι. Εσύ βλέπεις κανένα νόημα να διαβάσω. Εσύ έχεις κανένα νόημα να το διαβάσεις. Όχι, σε ρωτάω, υπάρχει ένα νόημα να το διαβάζω. Όχι, εσύ γιατί το διαβάζεις. Και χαλάς την αισθητική τη δική μου και των ακροατών. Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα. Γιατί διαμαρτύρεται, για ποιο λόγο το διαβάζεις. Διαμαρτύρεται ένας βλάξ, ενώ υπάρχουν 1.000.000 από κάτω που διαμαρτύρονται, γιατί διαμαρτύρεται ο ένας. Λοιπόν, 2-31-0-90-90-90. Περίμενε. Λέγε. Λοιπόν, μαζί μας είναι η αδερφή Κωνσταντινίδη. Ναι. Οι οποίοι φορτίζουν να κάνει το οριστική διαγραφή για το αυτοκίνητό σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133, αρκεί να έχετε μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, γρήγορα, αξιόπιστα και μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Οι προβλέψεις μου για όλο το Europa League υπάρχουν στη σημερινή Μέτροσπορ. Είπα για δύο παιχνίδια, τι άλλο να κάνω δηλαδή. Να μην πουλήσουμε και κανένα φίλο. Α, κάνεις marketing. Λοιπόν, το αριζιλήθιο στον Παριστάνης. Κόκκινε, μπορείς να μην κοιτάς γύρω σου, να κοιτάς μόνο τα χαρτιά σου. Αυτό. Ξέρω πολύ καλά τι κάνω. Μπράβο. Μην αφαιρείσαι δηλαδή στον χώρο, ναι. Εσύ αποσυντονίστηκες. Ναι. Εσύ αποσυντονίζεσαι. Χαλάρωσε. Λοιπόν, υπενθυμίζω το διαγωνισμό για το θέατρο Βεργίνα. Το ρίστηκαζε. Εγώ τα λέω απ' έξω κεφαλά. Ναι. Εγώ δεν έχω χαρτιά μπροστά μου. Εσύ είχες ένα φάκελο και έλεσαι οχθέ μου. Πάει εκπομπούλα. Ναι, πάει εκπομπούλα. Τίποτα άλλο. Έλα ρε κόκκινε, τζάμπα είναι. Θα δώσουν, θα στείλουν μήνυμα. Πάνε στον πρώτο ακροατή. Καλησπέρα, φίλε. Λοιπόν. Αλφα μη 3 κενό, ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-343. Δηλαδή από το που εμείς που κάνουμε water polo και δεν παίρνουμε λεφτά δεν κάνουμε αθλητισμό. Κορόιδα είστε. Κορόιδα, μάλιστα. Παίρνουν οι ομοσπονδίες σας και εσείς δεν παίρνετε φράγκο. Βλάκες είστε. Οκ. Okay. Τι οκ. Okay. Απέσω εγώ πόλο. Θα πλακώνομαι, θα κάνω προπόνηση το πόλο σου και τα μάτια. Να παίζω ξύλο από κάτω. Και να κορομάνει οι ομοσπονδίες. Άστερε τώρα τα παιδιά τώρα ήσυχα να πούμε. Γιατί επειδή είσαι ηλίθιος, θα πρέπει να καταλάβεις ότι αυτά τα παιδιά κάνουν αθλητισμό. Τα εκμεταλλεύονται, κόκκινε. Άμα θέλουν αθλητισμό, ας πάνε σε μια πισίνα. Αυτό είναι κάτι άλλο. Άντε το. Αυτό το παιδί δεν θα ψάξει ούτε για τόπο ούτε για τίποτα. Άντε. Λοιπόν, και ποιος σου λέει εσένα ότι σε αυτά τα αθλήματα δεν έχει τόπα. Είπα ότι δεν έχει. Σε όλα τα αθλήματα. Και στο kickbox εγώ που κάνω υπάρχει τόπα. Παντού υπάρχει. Σε ερασιτεχνικό. Βγάζουν ομοσπονδίες και οι βλάκες παίρνουν εντόπες. Να μην το κάνουμε κουβέντα, θα ρίξουμε τα νούμερα. Παντού έχει ντόπα. Και στο πόλο έχει ντόπα και παντού έχει ντόπα. Είπε κανείς ότι δεν έχει. Και στα γυμναστήρια που κάνεις μπράτσα, πάει άλλος μισή ώρα και φουσκώνει σαν κούρκος και εκεί έχει ντόπα. Καλά. Και στο καράτε έχει ντόπα. Παντού έχει ντόπα. Σε όλα. Γραμμές έχει. Πού? Γραμμές έχει. Φούλ είναι. Θα πάρεις καμία. Εμένα ρωτάς. Εσένα ρωτάω. Καλησπέρα. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι. Έλα ρε, σταμάτα τα φρένα. Ρε. Με τα φρένα, ναι ρε φίλε εσείς. Λοιπόν, Αρτόπουλε. Μάλιστα. Θα βγάλουμε λεφτά, σου πω σοβαρά τώρα. Θα μου πεις εσύ εμένα πως θα βγάλουμε λεφτά. Ούτε ένα ένσημο δεν έχει. Άκου να σου πω. Λέγε. Ή θα γίνει στη σχολή προπονητής, στο πας σχολή προπονητικής, αν είναι προπονητής, και αν βέβαια να πάμε στην Αθήνα, να πάμε στον Αλέφαντο, να μείνουμε Αθήνα όμως να κάνουμε προπονητές εκεί. Γιατί μας αγαπάει ο κόσμος, εμάς μας αγαπάει ο κόσμος και εσένας αγαπάει και να οικονομήσουμε εκεί πέρα. Πώς θα γίνει να το κάνουμε αυτό. Εγώ λέω να πάρεις και 10 το χάπι γιατί έχεις αρχίσει και σαλεύεις με τη δημοσιότητα. Κλείστονα, μην παρασυρθεί. Επόμενη γραμμή. Πάει, τελείωσε. Το έχασε. Λέγε φιλεπόνος, ναι. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα Σταυρομοσέρας. Λέγε. Γιατί ρε, τι συμπέρασες. Λέγε, ρε, δεν καταλαβαίνω λοιπόν, πώς μιλάς στα ελληνικά. Δεν λέει στις βρωμοσέρες, Σταυρομοσέρας. Σταυρομοσέρας, λέγε. Αφού. Λέγε, φρε, λέγε. Λοιπόν, ο Κουβούρης τι λέει, θα το πουλήσουμε.
Ο Κουλούρης. Θα τον κρατήσουμε. Εμείς. Όχι ρε παιδάκι μου, ο Κουλούρης δεν είναι σεντερφοράλα που τα βάζει. Γιατί δεν τον παίρνει ο ΠΑΟΚ. Ναι, δεν θα τον πάρει. Γιατί δεν θα τον πάρει, γιατί, για ποιο λόγο. Ο... Δεν μπορεί να παίξει στον ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ πώς το βλέπω. Αφού είναι σεντερφοράλα, γιατί δεν μπορεί να παίξει στον ΠΑΟΚ και να παίξει ο Σίτελφελτ ή να παίξει ο Ακπομπ, γιατί. Βιτέλσκι, ο Βιτέλσκι. Δηλαδή με συγχωρείς, άμα κάνει 10 σέντρες ο Βιερίνια και στηθούν ο Κουλούρης και ο Ακπομπ, ποιος θα βάλει πιο πολλά γκολ, ο Κουλούρης για ο Ακπομπ. 7 με 3, ποιος θα βάλει. Ο Κουλούρης. Έχει βάλει κανένα γκολ ο Ακπομπ, ατομική ενέργεια να τριπλάρει, να σουτάρει και να βάλει γκολ. Ξέρει να το κάνει, δεν το κάνει. Κοίταξε, τριπλάρει πολύ. Τριπλάρει, αλλά τριπλάρει, αλλά δεν σκοράρει. Τριπλάρει. Δεν λέω εγώ δεν τριπλάρει. Σεντερφορίζια, ρε σεντερφορίζια. Ρε σεντερφορίζια. Το Ακπομπ ξέρει ποια είναι τώρα. Ποια γιατί είναι. Δεν βάζει γκολ, ξέρει. Πε με εσύ. Αφού σκοράρουνε, ρε εσύ, ναι. Ο Τσέσκου είναι παμπόνιος και πανέξυπνος. Ναι. Αφού σκοράρει ο Βιερίνια, ναι. Και ο Μάτος. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ε. Έχω δίκιο. Πάρ' τον Κουλούρη, ας σκοράρει ποιος, και ο Βιερίνια. Τους κεντρικούς αμυντικούς, ποιοι τους απασχολούν. Άστα ρε, φύγε ρε, στα σέρας, πιες κανένα ούζο μαγεία, ρε. Άσε μας από εδώ πέρα. Έλα ρε, πιες κανένα ούζο μαγεία, φύγανε τώρα από εδώ πέρα. Πιες κανένα ούζο μαγεία εκεί πέρα. Απασχολούν. Και εγώ να κάτσω σεντερφόρ, θα απασχολήσω έναν σεντερμπακ. Τι θα κάνει δηλαδή. Αν έρθει, με μπαρκάρει. Θα πει αυτό ο φαλακρό μπα και με ξεφύγει και με κάνει κανένα γκολ. Απασχολεί. Πάμε μέσα, ρε. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε μέσα. Άντε να ναι. Πούμε μεσημεριάτικα. Μάλιστα. Εγώ είμαι. Μάλιστα, κύριε. Γεια σου, ρε Κώστα. Γεια σου, Γρηγόρη. Γεια σου, φίλε. Κώστα, είσαι από όλα, κύριε φίλε. Ναι, την παραδέχομαι. Λοιπόν, άκουσα, τοξοβολία 1,95 παίρνει λεφτά, όχι. Είσαι βλάξ. Έχεις δίκιο. Εγώ θέλω να θίξω ένα άλλο θέμα όμως. Ναι. Είναι από χτες. Από χτες θέλω να πάρω τηλέφωνο, αλλά δεν μπορούσα γιατί μετά μου σκέφτηκε. Μπράβο. Θέλω να διορθώσω το φίλο το κόκκινο. Μάλιστα, γιατί κύριε. Έχει δύο μέρες που εκτίθεται. Για πες μας. Λοιπόν, ο Άγγελος έχει δίκιο. Για πες. Η Εκκλησία ευλογεί τη μεταμοσχεύση στα διπλά μέρη του σώματος. Δηλαδή. Αυτά που δεν αφαιρούν τη ζωή. Δηλαδή τα νεφρά, ναι. Τα πνευμόνια, ναι. Τα μάτια. Ναι. Ναι. Γιατί η μεταμόσχευση για να πάρεις ένα όργανο από ένα δότη, ναι. Πρέπει να είναι εν ζωή. Ναι. Συμφωνούμε. Γρηγόρη, καλά τα λέω. Δεν απαντάει. Ναι. Όχι. Λοιπόν, πρέπει να όχι, είναι εν ζωή. Δηλαδή για να το αφαιρέσεις, να κάνεις μεταμόσχευση μιας καρδιάς, όπως είπε ο Άγγελος, πρέπει να αφαιρέσεις τη ζωή του ανθρώπου. Δηλαδή να το πάρεις όσο είναι ακόμα με τα μηχανήματα. Και θα μου κάνεις την εύλογη ερώτηση και θα μου πεις γιατί αυτόν τον άνθρωπο όταν τον βγάζουν κλινικά νεκρό του παίρνουμε το όργανο, έτσι. Γιατί να μην βοηθήσει κάποιον άλλον. Έτσι δεν είναι, Κώστα. Δεν ναι. Ξέρω η Εκκλησία τι λέει. Εγώ απάντηση, ναι, ναι. Απάντηση επίσημη δεν πήρα. Ναι. Φίλε, εγώ επειδή είμαι λοιπόν, καταρρύν, 100% σίγουρος για αυτό που σου λέω. Επειδή κάνεις λάθος. Ναι. Δεν μπορεί πιστεύω να διαβάσεις... Γρηγόρη να κάνω λάθος, αλλά ναι, πες αυτό που πιστεύεις. Δεν με ενδιαφέρει κάτι που πιστεύεις, κάτι που γνωρίζω, ναι. Δεν το διαπραγματεύομαι. Μπορεί να διαβάσεις... Γι' αυτό το λέω ρε Γρηγόρη, αλλιώς δεν σου το έλεγα, δεν σου το έλεγα. Και εγώ το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Η Εκκλησία ευλογείται μεταμόσχευση στα διπλά. Δεν τα υπάρχει... λέω υπεύθυνα. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχει, ο παππούς υπάρχει το βιβλίο της Εκκλησίας. Ναι. Με τις βασικές θέσεις, ειδικά η ειδική συνοδική επιτροπή βιοθηκής. Ναι. Διάβασα λίγο τι συμβαίνει. Εντάξει ρε φίλε, εγώ δεν αντιλέγω ότι η Εκκλησία δεν ευλογεί. Όχι, εγώ σου μιλάω λέω... με βιβλία, όχι με λόγια. Ναι. Πάρ' το, διάβασα το. Εγώ θέλω επίσημη θέση γιατί τον Αναστασιάδη το θεωρώ σοβαρό παιδί. Ναι, λοιπόν, ναι, τον Άγγελο είναι κύριος. Λοιπόν, έχω νικήτρια, να είσαι καλά φίλε. Να είστε καλά κι εσείς. Η κυρία Χατζηβασιλείου Βίκυλο. Ελευθερία είναι τυχερή. Η κυρία Ελευθερία Χατζηβασιλιάδου. Όχι Χατζηβασιλείου, πάμε πάλι. Νικήτρια των 15 και 20 είναι η κυρία Ελευθερία Χατζηβασιλιάδου. Μέχρι τις παρά 5, παρά 10 μάλλον, μπορεί να μας πάρει τηλέφωνο. Να είναι η τυχερή της σημερινής κλήρωσης. Πάμε στον επόμενο κύριο, μάλιστα. Ναι. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν θα μιλήσω για ποδόσφαιρο, σας ακούω συχνά. Με χαλαρώνετε, περνάω ωραία. Θα μιλήσω για τα παιδιά που μοιράζουν φυλάδια στα φανάρια. Η άποψή μου είναι να μπορούν σπαθούν με όλοι να παίρνουν από ένα φυλάδιο. Τους βοηθάμε να γίνεται πιο γρήγορα η δουλειά τους, να μην στέκονται τόσες ώρες εκεί εκτεθειμένα.
στις δύσκολες καιρικές συνθήκες αναλόγως, γιατί παρατήρησα συνανθρώπους μας που κλείνουν το παράθυρο και γυρίζουν και το βλέμμα. Κάνει μια προσπάθεια να δουλέψει, να βγάλει ένα μεροκάματο σε αυτή τη δύσκολη εποχή, να ανταπεξέλθει. Καλά είναι να το πάρουμε αυτό το φυλάδι, να το ρίξουμε μια ματιά και αν είναι να στον πετάξουμε στην ανακύκλωση μετά. Χίλια μπράβο, τίποτα άλλο, μπράβο. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ. Τι μπράβο, αφού έχει κλείσει το παράθυρο, τι μπράβο. Χίλια μπράβο, φίλε. Χίλια μπράβο, τι λες, αλλά κλείσει το παράθυρο, βρε γορίλα. Έλα, και ξέρεις γιατί δεν ανοίγεις το παράθυρο. Ζητάς και λεφτά από το παιδί που σου δίνει το φυλάδι. Ξέρεις γιατί δεν ανοίγεις το παράθυρο. Έλα, και από τα παιδιά αυτά λεφτά ζητάς. Ξέρεις γιατί δεν ανοίγεις το παράθυρο. Επειδή δεν είναι ηλεκτρονικό και επειδή είσαι τεμπέλχανας και έχεις ακόμα το γύρω-γύρω και που πιάνεις και ανοίγεις το παράθυρο με το χέρι. Αν είναι ηλεκτρονικό. Δημοσιογράφος του Μετρόπολης έχει. Θα εκτεθείς. Πάμε στον κόσμο. Έλα, φίλε. Βλακία είπες. Έλα, φίλε. Έχει το σάντουις 3,90, δίνεις 4 ευρώ και περιμένεις το δεκάλεπτο. Λέγε, φίλε. Έλα, Κωστή, μ' ακούς. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μία πρόταση. Γιατί δεν δίνεις μισθό στον Αλέκο να μην φύγει. Φίλε, έχεις βγάλει ποτέ μεροκάματο? Φυσικά. Τι δουλειά κάνεις? Είμαι σε ένα μαγαζί. Και δουλεύεις? Ταμείο. Ταμείο, ωραία. Εσύ θα του δίνεις λεφτά για να μείνει? Τι να μην του έδινα, αφού φέρνει κέρδος στην επιχείρησή μου και είναι ωραίος και γουστάρει ο κόσμος και έρχεται για τον Αλέκο. Φυσικά θα του έκανα μια πρόταση. Αυτό το λες εσύ. Και ποιος σου λέει εσένα, ναι, ότι εγώ με τον Κατζινάκο δεν έχουμε δημιουργήσει, να πούμε, έναν ιστό στο ίντερνετ για να βάζει ο κόσμος λεφτά για να μείνει και να του δίνουμε κι εμείς? Μπράβο, μπράβο, πάρα πολύ καλή αυτή. Άρα του δίνουμε λεφτά. Εντάξει, δεν ξέρω τι γίνεται. Απλά άμα παίρνει, ας πούμε, για παράδειγμα, 4 εκατοστάρικα από τη σύνταξη και παίρνει άλλα 3 από εμάς, τον χαλάει? Φυσικά και όχι. Εμείς λοιπόν. Εμείς θέλουμε ο Αλέκος να μείνει πάνω εκεί, στην κάτω τούμπα, να τον βλέπουμε. Τον θέλεις. Κάνει γκέλ. Έτσι. Είναι ωραίος. Κάτι ακόμα θέλω να σου πω. Δεν μου λες. Συγγνώμη. Για άλλον θα ήθελες να δίνουμε λεφτά εκτός από τον Αλέκο? Για άλλον. Θα ήθελες δηλαδή κάποιον άλλον να του δίναμε κάτι παραπάνω για να μείνει? Κοίταξε, δεν γνωρίζω. Όχι, είπες για Αλέκο και συμφωνώ. Για άλλον? Για άλλον. Για τον κόκκινο, είναι ωραίος και κόκκινος. Πρέπει να φέρεις τον κόκκινο εκεί στη μαρμίτα να γίνεται χαμός. Εγώ τον κόκκινο τον έκανα πρόταση για την Κυριακάτικη εκπομπή 5 χρόνια και δεν ήρθε ούτε σε μία εκπομπή. Άλλα λόγια να πιούμε. Είδες, άλλα λόγια για να πιούμαστε. Σε κερδίζουν τα τσίπουρα, βλέπω, ε. Ναι, βέβαια. Και κάτι ακόμα, θέλουμε τη νέα τούμπα με την παλιά θύρα 4. Θέλετε την καινούργια τούμπα με την παλιά θύρα 4. Είναι πολύ δύσκολο να το δείτε. Η παλιά θύρα 4 στη Λάρισα θα πήγαινα 1000 άτομα και θα έκανε κατάληψη. Αλλά είναι άλλα χρόνια τώρα και άλλα χρόνια εκείνα. Οι εποχές είναι. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Ελευθερία Χατζηβασιλιάδου, η οποία είναι τώρα στη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα κυρία. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλά, εσείς τι κάνετε? Και εμείς καλά είμαστε. Ακόμα πιο καλά τώρα που κληρωθήκαμε. Ωραία. Μιλήστε με τον κύριο Κόκκινο, θέλω να σας πει κάτι. Η νικήτρια. Ωραία. Γρηγόρη, η νικήτριά μας. Λέγε. Νικήτρια. Ναι. Από πού μας ακούτε? Ορίστε. Από πού μας ακούτε, Θεσσαλονίκη, περιοχή? Από Θεσσαλονίκη τηλεφωνώ, από τον Εύωσμο. Από το Κουλκλουζά είσαι? Ναι, κάπου εκεί κοντά. Είσαι το παδό του ΠΑΟΚ? Ναι, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν. Που παρακολουθώ, αν και τώρα με δύο παιδιά είναι λίγο δύσκολα. Αλλά εντάξει, όπως άμα είναι μικρά, είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα, η αλήθεια. Δουλεύεις κιόλας? Ναι, ναι. Και δουλειά και δύο παιδιά. Πολύ δύσκολα. Εντάξει. Κράτα, κουράγιο. Εντάξει. Αυτό κάνουμε. Κουράγιο, μέχρι να μεγαλώσουνε. Γερά και τυχερά να είναι. Αυτό. Μετά θα έχεις άλλα. Μετά, ναι, θα έχουμε παρακολούθηση. Δεν θα έχεις να κάνεις το detective. Δύο κορίτσια, παρακολούθηση. Κορίτσια είναι και τα δύο. Δύο κορίτσια. Ο άντρας θα κάνει τον detective. Σας τα λέω. Τον έχω βάλει ήδη. Τον έβαλες? Τέλειος. Σας τα λέει ο έμπειρος τώρα, γι' αυτό έχει κάνει το detective πολέφορο. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Έχετε κλειδώσει την συμμετοχή σας. Να είσαι καλά. Κάνε κουράγιο, κάνε κουράγιο. Τα παιδιά είναι ευρωβουλευτικά. Αυτό κάνουμε. Άντε, μπράβο, μπράβο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Ελευθερία. Πάμε, επόμενος κύριος. Μπράβο. Επόμενη γραμμή. Έλα, φίλε. Ναι, έλα, φίλε. Κωστή. Ναι, φίλε. Έλα, εγώ είμαι. Δημοσθένης, τι γίνεται? Γεια σου, Δήμο. Πώς πάει? Χάθηκες, Δημοσθένη, χάθηκες. Είμαι σε κίνηση, αλλά τώρα θα εμφανιστώ. Περίμενα, ξέρεις, ήθελα λίγο να μην το γρουσουζέψω το έργο. Ναι.
Γιατί είσαι και... εκείνα τα οποία δεν τα πιστεύεις, δηλαδή είσαι... γίνονται. Λες, π.χ. Οκτώβριο, θυμάσαι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, ήμασταν ενθουσιασμένες με Νοέμβριο. Ναι. Μετά όσο περνάνε οι αγωνιστικές, λες, τσιμπήστε με ρε εσύ, είναι αλήθεια, το ζω αυτό, ναι, δηλαδή, ναι. Δεν το πίστευες, ναι. Και μετά μαζεύεσαι, είναι όπως όταν κάνεις έρωτα, πέτα να τελειώσεις και αργίζεις για να φύγει απολαστικά. Το κάνεις εξ επί τούτου. Ναι. Εξ επί τούτου, ναι, 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 και, ναι. Ναι, 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 ναι. Και ο σκοπός είναι, ας πούμε, δηλαδή, αυτό που λένε και κάποιοι άλλοι παραγωγοί ραδιοφωνικοί, το αυτό να κερδίσω, εκείνο να κερδίσει βήμα-βήμα. Εντάξει, το πήρες τώρα, μια ισοπαλία θες στη Λάρισα να μείνει το αίτητο και μια χαρά. Αν δεν κερδίσεις, πας για δύο αποτελέσματα εκεί. Κοίταξε, ακόμα μαθηματικά δεν έχει. Έλα ρε, πας για δύο αποτελέσματα, νίκη και ισοπαλία. Η ισοπαλία είναι πολύ καλή γιατί κρατάς το αίτητο, σίγουρα. Αν σκοντάψει ο Βρικόλακας, τελείωσαν όλα. Κοίταξε να δεις, δεν έχεις ακπό, πίσες βαρ και ζάμπα. Ναι, είμαι λίγο, ναι. Είσαι θέμα τώρα με Λιμιούς και Πέλκα, θα μπλέξεις εκεί πέρα. Δεν ξέρω κατά πόσο... Δηλαδή, με Λιμιό Πέλκα, εντάξει, τα παιδιά είναι ντεφορμέ. Και οι δυο μαζί να παίξουν. Ο Καντουρί δεν λέει και πολλά πράγματα. Εντάξει, τον έβαλε σε ένα ωραίο ρόλο ο Λουτσέσκου σαν εξτρέμο χαφ. Εντάξει, αλλά όπως και να το κάνουμε, πάλι από την άμυνα θα περιμένεις. Κοίταξε, δεν ξέρω αν κατά πόσο το πιέσει η Λάρισα. Γιατί πιστεύω ότι οι δύο χαμηλόσωμοι πρόεδροι έχουν μια καλή επικοινωνία. Βέβαια, ο Κούγιας είναι και λίγο. Στα χαμένα, δηλαδή εγώ πιστεύω ότι η Λάρισα με ισοπαλία είναι καλά. Και με Λιβαδιά, δηλαδή ουσιαστικά, ας πούμε, ναι. Τελειώνουμε. Ναι. Είμαι άσο, είμαι χ, έχει τελείωσες, το αίτη το θες, τελείωσες, το πρωτάθλημα το πήρες, πάει. Και το κύπελο είναι μέσα στο πρόγραμμα. Το κύπελο θα είναι πιο δύσκολο. Εγώ θέλω double και στο βόλι που ακόμα γυρνάει. Το βόλι τώρα ποιος ασχολείται μου. Είμαστε και εκεί. Καλά, λοιπόν, σε περιμένω στην Παρμίτα. Να δώσω χαιρετισμού στα αδέρφια Άρη, Άκη, Γιάννη και Τζόνι. Συναγωνιστές είναι αυτοί. Συναγωνιστές, αδέρφια, συνοδοιπόρες, εκδρομές, στα γήπεδα παντού. Μπράβο. Τον πάω χρόνια. Ωραίο. Θα τα πούμε και από κοντά, Αγουστίνο. Πιστεύω. Σε φιλό. Φιλιά. Για χαρά. Επόμενος κύριος. Έλα, γεια σας. Καλώς τον. Θα μας επιτρέψει ο Γρηγόρης να απευθυνθώ λίγο σε εσάς, κύριε Κώστα. Ό,τι πείτε, τι άκουλε. Ναι. Θέλω να γυρίσω περίπου μισό αιώνα πίσω. 500 χρόνια. Μισό αιώνα. Κλείστε λίγο το ράδο και γυρίστε και 1000 χρόνια πίσω. Μισό αιώνα είναι 50 μισό χρόνια, αιώνα ρε πίσω. Ναι. Πήγα στο γήπεδο του Άρεως για να μπω, θύε βάλε με μέσα. Ναι. Και με πέταξαν έξω, δεν με αφήσανε. Εν τω μεταξύ με είδανε. Ναι. Και εγώ δεν μπορούσα να ξαναπάω. Βλέπω από τη μεριά της Παπαναστασίου να μπαίνουν οι ομάδες μέσα από μια μικρή πόρτα. Δεν σε πετάξαν έξω γιατί, για ποιο λόγο? Ναι, γιατί με συνόδευα ένας ξένος. Και τι, σε κάνα τσίλ. Ναι, όχι. Κοινωνικό φρονημάτο σε ζήτησαν, μωρέ. Δεν μας άφησαν. Ωραία. Βλέπω που λες από εκεί να μπαίνουν οι ομάδες. Πλησιάζω εκεί πέρα, ένας λεβέντης με μαγκώνει από το σβέρκο, με βάζει στα πόδια του, με βάζει μέσα στο γήπεδο. Τώρα συγκινούμε, με βάζει πάνω στις κερκίδες. Αυτός ήταν ο πατέρας σου, αυτός ο Λεβέντης. Τι σάρπαξε? Από εκεί και μετά ήμουνα λάτρης του, παντού, φωτογραφίες, τα πάντα για αυτό το Λεβέντη. Όσπου βέβαια πήγε στον Άρη, εκεί πλέον, το έριξε στα πυρελίκια, καλά τον έκανε. Έσβησε η εικόνα μου, έτσι. Αλλά έτσι. Ήθελα να σου πω να χαίρεσαι που είχες τέτοιον πατέρα. Α, σε βγάλα να παίξω. Εντάξει, συμβαίνει. Ναι, εντάξει. Αλλά αυτός ο Λεβέντης με έπιασε και με έβαλε μέσα. Εντάξει. Εντάξει, ο άνθρωπος έχει ζητήσει. Δεν μου λες, όταν ήρθες σαν αντίπαλος του Άρη, του ρίχνες τα πινελίκια του. Του ρίξες πράγμα. Ναι, δεν τον ήθελα μετά. Βέβαια, δεν τον γιατί ήθελα. Μαζί με τον Σπυρίδωνα η μπάλα περνούσε ο παίχτης οι δύο ποτέ. Προδότερος. Έγινε, ρε. Να σε καλά. Να σε καλά, αγόρι μου. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα. Η ώρα είναι 3:30 και εγώ λέω αντίο. Αντίο στις αλλεργίες, στα μικρόβια και στη μούχλα. Έβαψα το σπίτι μου με Σεπτολούξ από την Τετραλούξ. Εννοείται ότι έχω άποψη, ειδικά όταν πρόκειται για την υγεία μας.
Μπορεί να μην ξέρω πώς να βάφω, αλλά ξέρω σίγουρα με τι. Για τους στίχους, μόνο σεπτολούξ από την τετραλούξ. Γιατί θέλω υγιεινό περιβάλλον. Εξοντώνει μικρόβια και μούκλες. Είναι πιστοποιημένο, άοσμο, εντελώς φυσικό, χωρίς χημικά, το μόνο με νανοσωματίδια αργύρου. Σεπτολούξ για υγιεινή ατμόσφαιρα. Χωρίς αλλεργίες στο σπίτι και κάθε επαγγελματικό χώρο. Βιομηχανία χρωμάτων τετραλούξ. Στα χρώματα πρωτοπορεί. Σεπτολούξ από την τετραλούξ. Ωχ, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Ήμασταν εκεί όταν έτρωγες τις φακές, σούπα με φέτα και ψωμί. Αλλά και όταν τις απόλαυσες σε δροσερή σαλάτα με ελιές και ντοματίνια. 20 χρόνια τώρα είμαστε κομμάτι της ζωής σας. Από 5η έως Σάββατο στα Lidl. Φακές χοντρές επιλογής 1 κιλό 30% φθηνότερα 1 ευρώ και 32 λεπτά. Και με λιτζάνο σαλάτα κλασική ή αγιορίτικη, η κουζίνα μου κάθε συσκευασία 450 γραμμαρίων 28% φθηνότερα 1 ευρώ και 28 λεπτά. Lidl. 20 χρόνια κάνουμε την κάθε μέρα να αξίζει. Ήμουν ένας μάστορας σκληρός. Ό,τι έλεγα ήταν νόμος. Δεν αλλάζω εύκολα εγώ. Μέχρι που μια μέρα μου είπαν θα βάψεις με αυτά τα χρώματα. Έγραφαν Ιζωμάτ. Τα άλλα τους τα προϊόντα τα ξέρω. Χρόνια τα δουλεύω. Τα δοκιμάζω και βάφω. Τέλειο άπλωμα. Καλλυπτικότητα. Απίστευτο αποτέλεσμα. Τώρα δεν αλλάζω. Βαμμένος Ιζωμάτ. Χρώματα Ιζωμάτ. Ό,τι πιο νέο στο χρώμα. Χιλιάδες υπέροχες αποχρώσεις, αντοχή και τέλεια καλλυπτικότητα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ. Βαμμένος Ιζωμάτ. Λίγο στα δεξιά βλέπετε το παραδοσιακό γεφύρι, μονότοξο, πέτρινο. Πόλος έλξης για τους τουρίστες. Και από εδώ ο ιστορικός πλάτανος, υπεραιωνόβιος. Χαρίζει δροσιά και έμπνευση στους ποιητές της ευρύτερης περιοχής. Προχωρώντας, ένα ακόμα σημαντικό σημείο. Το σημείο όπου οι κάτοικοι μπορούν να συνδεθούν στον Ήρωνα. Ολιγόλεπτη στάση για φωτογραφίες και καφέ. Τώρα ο Ήρων γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη την Ελλάδα. Μπες στο iron.gr και βρες ένα από τα 200 σημεία για να συνδεθείς στον Ήρωνα, τον κορυφαίο ιδιώτη παραγωγό και προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Ήρων, η δύναμη της ενέργειας στα χέρια σου. Με την εγγύηση των ομίλων ΓΕΚ Τέρνα και ENZ. Αρμόδια εποπτεύουσα αρχή ΡΑΕ. Αν οι γυναίκες καταλάβαιναν τον προστάτη. Αν οι άντρες καταλάβαιναν την εμεινόπαυση. Η Health Aid σας καταλαβαίνει και τους δύο. Προστάβιταλ, δύναμη και ζωντάνια στον προστάτη. Μενοβιτάλ, πριν, κατά και μετά την εμεινόπαυση. Προστάβιταλ για αυτόν. Μενοβιτάλ για αυτήν. Health Aid για όλους. Από τη Pharma Center, με κέντρο το φαρμακείο. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής. Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μία κουταλιά μέλι και ψέλι κάθε πρωί, θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή. Μέλι Κυψέλη. Το ελληνικό μέλι από τις πιο εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη. Μέλι μάμας. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης από το 1958. Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές. Και εσύ τι είπες? Ή happy days ή τίποτα. Κάποι ρυθμός, κάποι παλμός, παντού χαμός και πανικός. Η κατασκήνωση αυτή σου ομορφαίνει τη ζωή. Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr. Για αυτό το καλοκαίρι Happy Days. Καλά, έχω πάθει πλάκα με τον εαυτό μου. Προχθές, ας πούμε, που ήθελα να ανανεώσω την ασφάλειά μου, μπήκα στο insurancemarket.gr, σύγκρινα τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και βρήκα αυτό που ήθελα και σε πολύ καλύτερη τιμή. Και σε ένα λεπτό είχα το ασφαλιστήριο στο mail μου. Ωραίος. Πάνω από 1 εκατομμύριο οδηγοί μπήκαν στο insurancemarket.gr, σύγκριναν εντελώς δωρεάν 21 ασφαλιστικές εταιρείες και μείωσαν το κόστος ασφάλισής τους μέχρι 40% σε ένα λεπτό. Εσύ, insurancemarket.gr. Συγκρίνω, κερδίζω. Θέλεις γάλα,
θέλεις μπέικον. Θέλεις πάνες για μωρό και παπούτσια για χορό. Θέλεις ψώνια για ένα χρόνο. Με το πολύ διαγωνισμό και δεν θα δώσεις ένα ευρώ. Θέλεις ψώνια για σούπερ μάρκετ. Πληρώνει το σούπερ μάρκετ για έναν ολόκληρο χρόνο. Μπες τώρα στο metrosport.gr. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρεις και πάρε αυτόματα μέρος στις κληρώσεις. Η παραγωγή του Μετρόπολης 95,5 θα ανακοινώνουν στον αέρα καθημερινά στις 9 και 20, 11 και 20, 1 και 20, 3 και 20, 5 και 20, 7 και 20 και 8 και 20 τα ονόματα των τυχερών ακροατών που θα μπαίνουν στη σούπερ κλήρωση. Προσοχή, μόλις ακούσεις το όνομά σου, έχεις 30 λεπτά για να καλέσεις το 23 10 90 90 90 και να κλειδώσεις τη συμμετοχή σου. Μια προσφορά από τα σούπερ μάρκετ όλα, ακόμη πιο φθηνά. Χειροποίητος χαλβάς Βερίας και ταχίνι κανδύλας. Συνταγή βγαλμένη από την παράδοση, βουτυγμένη στο μεράκι, εδώ και 90 χρόνια. Βασισμένο στην παραδοσιακή συνταγή, με πολλές γευστικές επιλογές. Βανίλια, κακάο, φιστίκι, αμύγδαλο, σοκολάτα, αλλά και με στέβια. Βάζει την απόλαυση στις μέρες της νηστείας και τις κάνει πιο νόστιμες από ποτέ. Χειροποίητος χαλβάς Βερίας. Μοναδικός σε γεύση και ποιότητα. Ο χαλβάς που δεν πρέπει να λείπει από το τραπέζι σας την καθαρά Δευτέρα. Χαλβάς κανδύλας. Δίνει γεύση στη ζωή σας από το 1927. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Είναι ο γορίλας εκεί. Έλα ρε γορίλα. Πού είναι ο βασιλιάδης ρε ψεύτη. Είπα ότι... Τι είπες ρε. Είπες θα τον πιάσεις, θα τον μιλήσεις επειδή ήξερες ότι δεν θα έρθει. Καλά, έλα. Λάθος κάτι. Θα δεις ότι θα περάσει. Πότε. Εντάξει. Το θέμα είναι ότι δεν πέρασε την ώρα που είμαι εγώ. Μπορεί να περάσει το ίδιο. Στον Κανελάκη θα περάσει, σε σένα θα περάσει ρε. Χαϊβάνι. Θα τον πιάσει ο Κανελάκης με το Μούση. Και ρε Πορκέ, αλάτε να σας πω, εσένα δεν σε ξέρει. Άμα το πει ο Κανελάκης, είμαι ο κύριος Κανελάκης, ελάτε κύριε Δημήτρη θα πει. Τολμάει να πει. Εσύ άμα πεις είμαι ο κόκκινος θα πει ποιος κόκκινος, σαν το κάνεις Παναγίδα. Κόκκινο δεν ξέρω εγώ, κόκκινο κανένα, κόκκινο. Δεν ξέρω εγώ τι είμαι, πει κόκκινο δεν ξέρω εγώ, στον Ηρακλή μπλε έπαιζα εγώ. Έλα, πάνε στον κόσμο, έλα, σαχλαμάρα. Έλα φίλε, ναι, μάλιστα. Καλησπέρα, ναι. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα κύριε. Αν πάρει το πρωτάθλημα από το Σόρο, ο ΠΑΟΚ. Ναι. Τι να σας πω, μαύρο φίδι που τους έφαγε όλους τους πολιτικούς. Γιατί το λέτε αυτό? Αηδίασα με τον Ιβάν Σαββίδη. Πληρώνει. Εσείς αηδιάσατε? Ναι, γιατί εσύ δεν αηδίασες. Να αηδιάσω εγώ με τον Ιβάν Σαββίδη, για ποιο λόγο? Πείτε μου ένα λόγο να αηδιάσω. Αυτός δεν έχει κουλτούρα, αυτός πληρώνει. Δίνει ο Ιβάν Σαββίδης. Εσείς τι, είναι... εσείς συγγνώμη, εντάξει, ναι, να το δεχτώ. Πόσο ετών είστε εσείς? Εγώ είμαι γεννηθής το 1916. Το 1916 είστε γεννημένος. Ωραία. Ναι. Τώρα πόσο χρονών είστε? Σταμάτα ρε Γρηγόρη. Πώς... ναι. Περίμενε. Μπορώ να πω κάτι παραπάνω? Ξέρω εγώ. Ή Αλτσχάιμερ έχεις ή μας δουλεύεις. Γιατί το 16 για να είσαι ζωή λίγο δύσκολο. Δεν σε δουλεύω. Όχι. Κοίταξε. Όλοι εσείς τρελάθηκαν από την ομορφιά σου και βγάλαμε ροκάματο στα πόδια τα δικά τους. Φταίω εγώ, φταίς και εσύ, φταίνει και αυτοί, αλλά φταίει περισσότερο ο Χατζηπετρής. Προετέθηκαν αυτοί εκεί, όταν έκανες κάτι να χάσει το τρένο, όχι. Έκανες κάτι να χάσει το αεροπλάνο, όχι. Έκανες κάτι να χάσω το πούλμαν, όχι. Τι, να με χάσω τα λογικά μου, όχι. Τα λογικά μου τα κάνω. Κάνετε κάποια θεραπεία, κάνετε κάποια θεραπεία.
τι θεραπεία. Η θεραπεία είναι, θεραπεία είναι ο έρωτας. Αν δεν κάνεις έρωτα, θεραπεία δεν υπάρχει. Δηλαδή εσύ μετά από έρωτα τα λες αυτά. Να ξέρουμε δηλαδή να κάνουμε αποχή όλοι οι υπόλοιποι. Ας πάμε πρώτα εδώ σαν χλαμάρα μεσημεριάτικα. Πάμε επόμενη γραμμή. Σε πέρυσι στα σοβαρά ο Κόκκινος, πήρε και το σοβαρό το ύφος. Κόκκινε, έχει τίποτα να πιείτε εκεί πέρα στην έκθεση? Ε, έπεσε πάλι. Πάμε στον κόσμο. Καλημέρα, τι ταλαιπώρια είναι αυτή σήμερα. Έλα ρε φίλε. Έλα, τι γίνεται. Καλά έχει ρε φίλε. Δίκιο Κόκκινος, έχει δίκιο Κόκκινος για αυτό που έλεγε για τις εκκλησίες. Γιατί ξέρεις ότι πριν 1500 χρόνια μεταμοσχεύσεις δεν ξέραν τι θα πει στην εκκλησία. Δεν το κατάλαβα αυτό, ξαναπείτε το. Που λέει ο άλλος ότι η εκκλησία θέλει πιστεύεις οι μεταμοσχεύσεις να δίνουν το ένα από τα δύο που έχει και διάφορα τέτοια. Δεν υπάρχει αυτό το τέτοιο. Ρε παιδί μου, είναι... δεν ξέραν πριν 1500 χρόνια. Γιατί η εκκλησία δεν εξελίσσεται δηλαδή, δεν εξελίσσεται ο πολιτισμός, δεν εξελίσσεται... Πώς δεν εξελίσσεται, όπως... άμα ήταν τότε θα μέναμε στην Καινή Διαθήκη, στην Παλιά Διαθήκη και δεν θα φτιάχναμε την Καινή Διαθήκη. Πώς? Και τις νηστείες τώρα τις βγάλανε, για οι βασιλιάδες και οι πρωθυπουργοί, για να μην πεινάει ο κόσμος, για να πεινάει ο κόσμος, γιατί αλλιώς θα ζητούσαν κρέας όλοι να τρώνε. Λοιπόν, κόστα για άλλο λογοπία. Αυτό δεν το έπιασε το μυαλό μου, δεν το... Ναι. Παρακαλώ, ναι, σε ακούω, ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, ναι. Πάω ΚΑΕΛ. ΑΕΛ ΠΑΟΚ. ΑΕΛ ΠΑΟΚ, ναι, συγγνώμη. Σωστά το λέω. Λοιπόν, 0-4-0-5. Σου είχα πει, και στον Κόκκινο το είχα πει, για το 3-0 με τη Λαμία και μου λέει ο Κόκκινος, πολύ τι ωραία. Λες ρε, όλη την σεζόν δεν έφεγε η Λαμία. Εσύ το λες, ας πούμε, ωραία, εγώ θα σε πω το άλλο. Δεν παίζει Μπίσες Βαρακπομπ και ο άλλος ο... Ζάμπας. Στάσου ρε παιδί, θα χάναμε το πρωτάθλημα. Ρε φίλε, θα τους βάλουμε χωρίς να ναι, εντάξει, δεν ακούς όμως, δεν ακούς. Ακούω, πες μου. Πού μένεις, πού κοντά μένεις? Εγώ που μένω. Μάλιστα. Εγώ σου είπα, είμαι από το Κυκής και μένω στην Κρήτη. Ό,τι χειρότερο για σένα. βάλε ένα εκατοστάρικο στο διπλό. Έχοντας υπόψη ότι μπορεί να μην παίξει ο Μπίσες, βάλω Ζαμπά και ο Άκου μου. Το βάζεις. Το χαραμίζεις, ρε παιδί μου. Μόνο αποδεκτό χτύπατο. Πόσο δίνει, δύο μονάδες, ένα 80, πόσο δίνει. Δεν ξέρω πόσο δίνει, ειλικρινά δεν ξέρω, δεν το κοίταξα πόσο δίνει. Δηλαδή εσύ είσαι σίγουρος να βάλεις το μισθό σου ότι χωρίς αυτούς τους τρεις μέσα στη Λάρισα παίρνεις διπλό? Διπλό θα πάρει σίγουρα, εγώ λέω ότι θα είναι και μεγάλο το σκορ. Είναι σκορ τίτλου. Θα φύγεις από εκεί πέρα με σκορ τίτλου. Θα δείξεις ποιος είσαι. Ποιος ακόμη και ποιος πίσες μπαρ. Ρε πάω κλείσε, έχεις δύο δεκάδες τις ίδιες. Έτσι λέω εγώ. Ο Μπίσεσβαρ είναι μια χαρά, έβγαλε όλη την προπόνηση σήμερα. Δεν σου λέω όχι. Παίζει okay, κανονικά και αύριο μπαίνει λέει και ο Ζαμπά. Σήμερα είχε θέμα ο Ενρίκε και δεν έβγαλε προπόνηση. Κουλιανός παρακολουθεί. Θα βάλει το Λιμιό ναι. Το όρθιο δοκάρι να πονέσει τα μάτια μας μαζί με τον Μπέλκα. Το άλλο δοκάρι. Ναι. Δεν ξέρω. Εγώ πάντως στη Λάρισα, αν ήμουν παοξής, με πόντο θα ήμουν ευχαριστημένος γιατί και πρωτάθλημα παίρνω. Μπορεί μαθηματικά να μην το παίρνω, αλλά δεν τρέχει τίποτα. Αλλά κρατάω το αίτητο που μόνο εκεί εκ των αποτελεσμάτων και των πραγμάτων μπορούσα να το χάσω. Ας σου πω τώρα, την Τρίτη θα σε πάρω τηλέφωνο ξανά, λοιπόν. Τη Δευτέρα τι έχεις? Τη Δευτέρα γιατί δεν αμφιβάλλω. Τη Δευτέρα δεν ακούω Μετρόπολης γιατί κλείνω το μαγαζί 2 η ώρα και φεύγω. Τι μαγαζί έχεις, πού, στην Κρήτη? Ναι, ναι. Μάλιστα. Καφέ έχω. Λοιπόν, άκου τώρα. Κλείνεις το μαγαζί 2 η ώρα. Μα τι ζωή είναι αυτή, ρε φίλε. Δημόσιος υπάλληλος. Εγώ δεν ήρθα εδώ πέρα στην Κρήτη για να δουλέψω στο δημόσιο υπάλληλος. Άμα ήταν καθόμουν στο Κυκής. Να δουλεύω στα ψάρια. Μάλιστα. Λοιπόν, Σαχόπ και Βαρέλα. Εγώ θέλω να μου δείξεις. Τα 2 από τα 4 ή 5 γκολ. Το δελτίο που έπαιξε στο κατοστάρικο. Αλλιώς, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει παοξής που θα βάλει κατοστάρικο στο διπλό του ΠΑΟΚ μόνο αποδεκτό. Το προκαλώ να μου το δείξει. Κατοστάρικο, όχι 10 ευρώ και 20. Κατοστάρικο παοξής στο Λάρισα ΠΑΟΚ ότι το έχει βάλει διπλό. Και ας παίξει και ο Ακμπομπ και όποιος θέλει ας παίξει. Έτσι λέω εγώ. Κανένα να μην παίξει. Ποια Λάρισα ρε. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά. Μπάει. Καλά κάνεις και το λες. Ποια Λάρισα σαν μπάλα. Σαν κόσμος όμως εκδρομή δεν θα κάνουμε. Οπότε έχει μια δυναμική και αυτή η Λάρισα να πούμε. Καλημέρα. Έλα φίλε. Ναι, ακούγομαι. Ακούγεσαι φίλε, ακούγεσαι. Αφού έχει πολλά δισεκατομμύρια ο Ιβάν Σαββίδης, γιατί δεν μας δίνει εμάς 1 δισεκατομμύριο ευρώ να ησυχάσουμε? Ε? Γιατί να σε δώσει ρε φίλε εσένα τον τεμπέλχανο ο Σαββίδης? Αφού έχει λεφτά, τα έχει τζάμπα αυτούς. Και γιατί να στα δώσει εσένα?
Γιατί τα χρωστάει, τι εμείς τι είμαστε, δεν είμαστε μέλη της ελληνικής κυβέρνησης. Ποιας λαϊκής κυβέρνησης, ΣΥΡΙΖΑ είσαι? Σε παρακαλώ Κώστα, Κώστα, Κωστάκη, σε γουστάρει χωριάτη, σε νοιάζει Κωστάκη. Ρε ας το διάλο μεσημεριάτικα από εδώ, πάμε επόμενη γραμμή, σερσερί, έλα φίλε. Και εμεί θα σε ακούμε. Τι έγινε ρε Βαραβά? Μογκολός. Βάζεις κατοστάρικο στο διπλό της Παοκάρας. Άσε τώρα τα που να βάλω πες. Πού να βάλω. Τα θετικό τι είδηση έβγαλε. Για λέγε. Κόκκινε σήμερα σε βλέπω πολύ αλλιώτικο ε. Ο Κόκκινος φίλε πήγε εκεί. Ήπια τα κρασιά. Αυτές οι μέρες. Άκου εμένα. Αυτές οι εκπομπές που άλλος είναι στην έκθεση και άλλος είναι εδώ είναι μάπα. Εγώ δεν τις ευχαριστιέμαι. Ναι, αλλά έχει ένα καλό επάνω του. Ένα 40 κουλούν του ΠΑΟΚ. Κωνσταντίνε. Κλείς τον Κόκκινο. Ναι, λέγε φίλε. Έχει ένα καλό επάνω του ότι θα συναντηθεί με τον Βασιλιάδη. Ποιο Βασιλιάδη θα συναντηθεί ρε φίλε? Ο Βασιλιάδης θα βγει. Ένα λεπτό. Έχει κονέ, έχει αλλιώτικα γράμματα. Τρίχες έχει βρε. Εδώ του είπε ο Μπουχάλης το ρεπορτάζ και το είπε για δικό του χθες. Άστο. Άκουμε τώρα τι θέλω να σου πω για την. Ο Χασάπης του είπε το ρεπορτάζ, ρε. Άστο ρε Κόκκινο. Άκου την είδηση από το αφεντικό το μεγάλο που έχω. Ναι. Δίνει τον Καρέλιο Πάοκ. Ναι. Στον Παναθηναϊκό. Τι να τον κάνει για το, στο Παλαιστικό. Ναι, ρε, τελειώσω. Και... αυτό είναι κοιτά η είδηση ναι. Να τα ακούσει όλη η Σαλόνικα. Ναι, για πες μας, ναι. Δίνει τον Καρέλι και παίρνει μπουζούκι. Τον άλλο πως τον είπαμε που θέλει να πάρουμε. Το Κουρμπέλι. Μπράβο και 7 εκατομμύρια για τις δύο. Το άρα δίνει Καρέλι, ναι. 7 εκατομμύρια και παίρνει μπουζούκι και το αυτό που είπες. Είναι είδηση κοιτά. Ναι. Μπαμ. Θα πάρει τον Κουρμπέλι ο Πάοκ. Θα χαρούμε πάρα πολύ. Βέβαια. Θα τρίβουμε τα μάτια μας. Ένα λεπτό. Γιατί ρε Κωνσταντίνε. Παιχταράς τι. Εγώ σήμερα δεν ξέρω με τον Γρηγόρη τι γίνεται, δεν ξέρω τι του συμβαίνει. Να μην μπορεί να τα βγάλει πέρα μαζί σου, δεν ξέρω. Είναι 2 χιλιόμετρα μακριά και δεν μπορεί να βάλουν μια τεχνική αυτή υποστήριξη να ακουστούν. Κλείσει, επόμενη. Δεν μου λες, ναι, λέγε. Του Κατσινάκου του μικρού ο πατέρας Παντελό, το λέει Παντελή. Ο Παντελής, ναι. Άμα έχεις πάλι δώσει με τον Παντελή. Πώς δεν έχω, πάω τι μείνει για κούρεμα εκεί, δίνω και το χάρτη. Άκουμε. Ναι. Παλιά που ήταν το ιατρείο του, παλιά, πρωτού 30 χρόνια. Ναι. Είχε έρθει ένας από την Τούμπα. Ναι. Ο Γιώργος ο Μπίτης. Μπίτης, ναι. Ναι. Αυτός τώρα είναι με τα σκυλιά, με τα ζώα, με τα πουλιά, με όλα. Καλύτερα με αυτά παρά με τους ανθρώπους. Σωστά. Ναι. Μπράβο σου. Και πέστε να ότι κάποιος φίλος ναι. Με ανέφερε για κάποιο Γιώργο Μπίτη από την Τούμπα. Με το κόλλεϊ το λάσι που είχε. Είχε λάσι. Ναι. Και τι λάσι ρε εσύ Κωνσταντίνε. Να σε φέρνει το ψωμί, να σε πηγαίνει βόλτα το χέρι και 1000 άλλα Κωνσταντίνε. Αυτό το κακοτιζούν λίγο τα σκυλιά και μετά είναι η απώλεια μεγάλη. Φύγε. Αλλά είχε γνωρίσει τον Γιώργο τον Πίτη και τι τον είπε ο Παντελός. Τι το είπε. Έλα να δουλέψει εμένα λέει με τα σκυλιά λέει και άσε λέει τα άλλα. Δεν πήγε ο Μπίτης. Φύγε επόμενος κύριος, ναι. Έλα. Έλα. Τι κάνεις? Περιμένω το Πασόκ να βγει στην εξουσία. Κάτσε, νωρίς είναι ακόμα. Για λέγε. Δεν μου λες. Ναι. Στο δεύτερο πρωτάθλημα που πήραμε. Ναι. Ο Κούδας δεν συμμετείχε. Έτσι. Όχι, είχε σταματήσει ένα χρόνο πιο μπροστά. Το 84. Μαζί με το Φορτούλα, μαζί σταμάτησαν και οι δύο. Ναι. Αλλά ήταν τεχνικός διευθυντής ο ένας, μάναζερ ο άλλος, συμμετείχαν ως τεχνικά μέλη της ομάδας. Σαν παίκτες είχαν σταματήσει. Είχε αφήσει και ένα μουσείο Φορτούνα. Αν δεν κάνω λάθος, ναι. Μόνο η Ιωσήφιδη συμμετέχει στα δύο πρωταθλήματα. Λοιπόν, είναι ο Ιωσήφιδη σίγουρα ένας, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος. Όχι, δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπάρχει άλλος. Όχι, μόνο ο Σουφής, εγώ ξέρω. Ναι, γιατί ο Γούναρης πήγε στον Ολυμπιακό, ναι. Ο Τερζανίδης πήγε στον Παναθηναϊκό, ο Σαράφης είχε σταματήσει. Ναι. Ο Δαμανάκης, φίλε, έχω την εντύπωση ότι δεν θυμάμαι. Είχε πάει στο Μακεδονικό τότε. Τέτοιο νομίζω. Ο Δαμανάκης είχε πάει στο Μακεδονικό. Ναι. Δεν ήταν. Τέλος πάντων, κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν ήταν ο Δαμανάκης. Το 72. Ναι. Δεν πήραμε το Κύπριο μέσα στο Καραϊσκάκι με το, από τον Παναθηναϊκό. Τα δύο γκολ του Κούδα, ναι, βέβαια. Από το Δωμάζο. Από το Δωμάζο, ναι, βέβαια.
Το γκολ του Κούδα και ποιο άλλο το έβγαλε, ο Μαντζουράκη. Δύο γκολ ο Κούδα και ένα ακυρωθέν κακό του Μαντζουράκη. Μια γκολάρα που την ακύρωσε. Ψαλίδι. Ψαλίδι, γκολάρα. Καλά το θυμάμαι κι αυτό. Είδες. Λοιπόν, μήπως θυμάσαι εσύ τώρα. Ναι. Πόσους τελικούς έχουμε πάει. 25-27 κάπου τόσους. 23. Πόσους έχουμε παίξει στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη παίξατε τον έναν. Δύο. Ποιο. ΠΑΟΚ, Άρης, Άρης ΠΑΟΚ. Όχι, άστα αυτά. Με ομάδα της Αθήνας. Κανέναν. Άρα για σήμερα αυτό που λέει. Μας κλέβουν τόσα χρόνια, παίζουμε συνέχεια στην Αθήνα. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Με τη λογική, δηλαδή αυτή συνέχεια γίνονται τα παιχνίδια γίνονται. Ναι. Τους έχουμε πάρει και στις τρεις ομάδες του ΠΟΚ το κύπελλο μέσα στη φωλιά τους. Ναι. Λοιπόν, αυτά ήθελα να ακούσω από σένα για να είμαι σίγουρος. Εντάξει. Όλα καλά. Αν ήταν όλα καλά θα αυτοκτονούσαμε. Θα γινόμαστε σαν τους Σουηδούς που ήταν όλα καλά. Ναι. Είναι... Τι είναι, λέει. Ποιος ήταν. Ποιος. Ο μάγος, της Χαλέστρας. Ναι, μπορεί το φελό να πούμε. Έχει φελέψει από το τσίπουρο φελός. Φελός είναι. Άντε, γεια σας. Γεια χαρά, φελός είναι. Έλα, φίλε. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι έγινε. Αμοιρά, εσύ είσαι. Ναι, ρε. Έλα. Λοιπόν, καταρχήν με συγκίνησε το ένας ακροατής που είπε για τα φυλάδια. Γιατί... βέβαια, ρε φίλε, είναι δυνατόν να μην πάρεις φυλάδιο. Το μεροκάμα το εγώ δεν τρέχω να το πω, δούλευα 6 χρόνια σε φυλάδια. Ξέρεις τι αυτό έχει το φυλάδιο. Θυμάμαι υπερπάτημα τι... που εσύ είπες στον Ταρίφα και βαρούσε την κόρνα και γυρνάω θυμάσαι για να πάρεις φυλάδιο. Ναι. Εκεί στη γωνία, στην έκθεση μωρέ, βέβαια, το Βελίδιο. Το φυλάδιο δεν θα κλείσει το παράδειγμα. Καμιά, ναι. Καμιά γυναίκα κανενός γιατρού κακομαθημένη θα ήταν που... Κακομούτσινη, να μην πω τι είναι. Φίλε, ξεκίνησα με 24 ευρώ και έφτασα 13 ευρώ, ας πούμε το πεντάρο, χωρίς τα μεταφορικά δικά μας, πάνε Νεάπολη, πάνε Πτάλφο, πάνε... Περπάτημα, να μην σ' ανοίγουν την πόρτα. Τα ποδαράκια μου, όχι, πόρτα δεν ήμουν, αλλά ήμουν και φανάρια. Φαντάσου να έχεις πόρτα να χτυπάς το δροτηνεύω να μην σ' ανοίγει κανένας. Και μου έκανε εντύπωση που είπε στον κόκκινο εσύ δεν θα άνοιγες ούτε το παράθυρο. Δεν θα άνοιγε αυτό το προσωπικό του παιδί. Μπορεί να το άνοιγε, δεν παίρνω όρκο, δεν το ξέρω. Ποιος παράθυρο θα άνοιγε. Άμα τα πάρει λεφτά θα άνοιγε το παράθυρο. Υπάρχουν ουσιαστικά θέματα τα οποία η εκπομπή σήμερα, επειδή σε ακούω από το 2002, ναι. Ένα που ήσουν η ψυχοθεραπεία μου για κάποια σημαντικά προβλήματα που είχα, δικά μου θέματα. Και όντως ήσουν ψυχοθεραπεία και για πολύ κόσμο είσαι. Καταρχήν, Κόκαλη, Μαρινάκη, Μπάσκετ, Αγγελοπουλέικο, Σάλια, Σάλια, Σάλια. Σάλια του Μαρινάκη. Δεν έχει αναφερθεί τίποτα. Σάλια του Μαρινάκη, βρε τώρα. Ο Μαρινάκης πάει στο μπάσκετ του Ολυμπιακού και παίρνει τώρα σέντερφορ τον τίποτα τώρα στον Ολυμπιακό. Κοροϊδεύει τον κόσμο του Ολυμπιακού ο Μαρινάκης. Κανάλι Κόκαλη, κανάλι Μαρινάκη, Τσαπανίδου, όλα αυτά υπάρχουν πολλά παρακλάδια. Αφαίρεση βαθμών Ηρακλή, τα φιλέτα, όλα αυτά που είπε χθες ο Μάκης. Η Τσαπανίδου ναι. Είναι αγωνίστρια, ξέρεις. Είναι χείρα νέα με παιδιά μεγάλα, πολλά παιδιά. Έχασε τρία παιδιά, έλεσε και έχασε ένα άλλο σε τροχείο τώρα. Την άστη τη γυναίκα, ισχύει, είναι άξια η Τσαπανίδου να πούμε. Άστη να δεν είναι σαν τις άλλες. Ίσα, δεν είναι κάτι αντίθετο. Άστη να δουλέψει, είναι καλή κοπέλα, καλή γυναίκα. Το ανάποδο είπα, βρε, και πήγε κόντρο επειδή. Ας δουλέψει η γυναίκα σε όποιο κανάλι, γιατί. Βέβαια. Ναι, τέλος πάντων, και ένα τελευταίο, κοίταξε ο λαός του ΠΑΟΚ, ρε εσύ Κώστα, δεν έχει ανάγκη να αποδείξει τίποτα. Τώρα είτε 17.000 πάρει εισιτήρια είτε 12, φυσικά το 11.5-12 από τα 17 τα περσινά που... νομίζω πάει, θα πάμε στη Μεσοβέζικη Αμοιρά, θα πάμε στα 15, ναι. Έτσι έμαθα μου. Ναι. Μάλλον στα 15. 165, τέλος πάντων, ναι. Εντάξει, 30.000 δεν είναι και άδειο το γήπεδο. Το φοβάμαι στατιστικά, επειδή μου αρέσει και η στατιστική, ας πούμε. Το φοβάμαι να μην πάρουν τα υπερβολικά τα μυαλά μας στα αέρα, ας πούμε. Όχι, ήθελε Σουζουνίδη στην ΑΕΚ. Όπως το έπαθε η ΑΕΚ, ας πούμε, πέρσι, ας πούμε, κατάλαβες, και κατεβούμε λίγο χαλαρή, αλλά
ένα double είναι double, άλλο double και αίτητο, αυτό δηλαδή θα γραφτεί με χρυσό, δηλαδή δεν αλλάζεται ούτε με τρία απλά προαθλήματα. Είναι αίτητος και double είναι 50 χρόνια, το θυμάσαι. Α, μπράβο, ναι. Δηλαδή φαντάσου, ο Άρης αν έπαιρνε το κύπελλο στην Τούμπα το 3, ακόμα και τώρα θα σου πέραν τηλέφωνο. Βέβαια, βέβαια, είναι σαν να είναι δηλαδή, επί 10. Εκείνη τη μέρα εφιάλτες έβλεπα για ένα μήνα, εφιάλτες πριν γίνει να μπει το γκολ. Μα μοιρά, θέλω να σε δω από κοντά, κλείσε. Το ναι, τηλέφωνο φίλε, το έχω στο αθόρυβο. Θέλω να πας στο μαγαζί ρε φίλε. Ναι, σου στείλα και μήνυμα. Δευτέρα, Τετάρτη. Ναι, εκεί Δευτέρα, Τετάρτη είμαι. Μόνο Δευτέρα, Τετάρτη. Και Σαββατοκύριακα ναι. Τα μάτσα, εκεί τα βλέπω τα περισσότερα. Φαρμακείο έχει εκεί, ε. Διαφαρμακοποιός είναι δίπλα εκεί, ναι. Στο 12 είσαι. Στο 12, ναι. Έγινε, αγόρι μου. Έγινε, άντε, τα λέμε. Πάμε κόσμος, αμοιράς. Μαχητής της ζωής. Χρόνια μεροκάματο, παδός του ΠΑΟΚ, φίλος μου. Χρόνια. Έλα φίλε. Φίλη πρέπει να είμαι. Α, κοπέλα είσαι. Κυρία μάλλον. Όχι, κοπέλα κυρία είμαι. Καλησπέρα Κώστα. Καλησπέρα κυρία. Επειδή θέλω να πω την αλήθεια ότι όποια πατρικά σηκώσει κανείς εσάς θα δει από κάτω γιατί είστε πανέξυπνος. Τι κάναμε. Ξέρετε τα πάντα. Δεν σας κολακεύω καθόλου, άλλο θα καταλήξω. Χθες είπατε ότι ποια θέση καλύτερη για την τέταρτη, ο Τρόμητος ή ο Άρης. Και σας είπατε, ο Τρόμητος. Και ρωτάω και εγώ τώρα, σε τι υπερτερεί δηλαδή στον Πρόεδρο, θα μας εξηγήσετε εσείς τώρα, στον Πρόεδρο, στους φιλάθλους, στο γήπεδο, στην... σε τι δηλαδή, τι παραπάνω έχει, επειδή το είπανε... Αν εξαιρέσεις τον κόσμο που δεν υπάρχει εκεί, ενώ εδώ είναι πολυπληθέστατο το σωματείο... Δεν το συζητώ. Ωραία, αν εξαιρέσεις αυτό... Και σαν μονάδες, Κωνσταντίνε... Σαν μονάδες, μονάδες, θα σας απαντήσω, σαν μονάδες θα δεχθώ αυτό που λέτε, από το Γενάρη και μετά όμως, δηλαδή Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβρη. Και εγώ εντάξει, καταλαβαίνω τι λέτε. Άρα επειδή ο Ατρόμητος, το πρώτο, θα σας πω, άλλος το δεύτερο. Αν ο Άρης, θα σας εξηγήσω, αν ο Άρης ήταν αυτός ο Άρης από το Σεπτέμβριο, το κατανοώ. Δεν χωρούσε καμία αμφιβολία. Επειδή όμως η σεζόν έχει 30 αγωνιστικές και 9 μήνες. Αλλά όμως να πω κάτι σε αυτό επάνω. Α, το βάλουμε δηλαδή ποσοτικά. Περνάει λίγο Ατρόμητος. Ναι. Ναι. Αυτό μόνο. Ούτε κόσμο έχει, γελάει ο κόσμος. Όχι μόνο αυτό. Και σαν μονάδες είναι καλύτερη και οργάνωση καλή έχουν. Και όπως λέτε εσείς, τους πληρώνει όλους ο Καρυπίδης και ξέρω εγώ. Και τελικά γιατί να είναι. Όχι, ο Καρυπίδης. Ο Καρυπίδης μετά από 20 χρόνια έκανε τον Άρη φερέγγιο. Και ξέρετε κάτι. Ναι, ακούω, κάθε μέρα σας ακούω και στις δύο εκπομπές. Ξέρετε κάτι. Και στις δύο εκπομπές. Εγώ... Και απλά ήθελα να πω και το εξής και να κλείσω να μην κρατάω τη γραμμούλα. Να πείτε. Για να έχει και λίγο να έχουμε κάτι να λέμε. Ντάμα θυμηθούμε ότι τον ΠΑΟΚ από το πρώτο παιχνίδι μέχρι τώρα, στο πρώτο μέχρι το 15ο δεν βλεπότανε. Αλλά το σύνολο όμως όλο είναι καλό. Εγώ πάλι θα πω ότι ο ΠΑΟΚ από το πρώτο μέχρι το 15 ήταν η Manchester United στην Αγγλία και με τις μεταγραφές που έκανε ατομικά δημιούργησε μια πολύ καλύτερη... Και... Ναι, εσείς τι θυμάστε τώρα, τον ΠΑΟΚ τον καλό τον τώρα που και 1-0 στο 89 να κερδίσει το τρίποντο μετράει. Αυτό μετράτε. Ενώ στον Άρη μετράμε... Τα μοιράζουμε. Αυτό ήθελα να εξηγήσω, αυτή τη διαφορά. Όχι, γιατί σε θεωρώ δίκιο άτομο. Ναι, αν ακούγατε πάντως από Σεπτέμβρη μέχρι Δεκέμβρη για τον ΠΑΟΚ, τους έλεγα τους ΠΑΟΞίδες δεν βλέπεστε. Δεν βλέπεστε. Η ομάδα σας δεν βλέπετε. Είπα και εγώ ίδια προσωπικά εσάς, όπως είπα και για τον Λουτσέσκο, ότι δεν πιστεύω ότι είναι αυτός που έκανε την ομάδα και γιατί είναι η φίλαθλη που είναι εκκλησία φέτος στον ΠΑΟΚ, είναι ο πρόεδρος και είναι και οι μονάδες που έχει. Και εγώ πάνω, άμα με βάζετε και εσάς. Θα γίνεται πρώτη φίρμα, έτσι πιστεύω εγώ στον ΠΑΟΚ. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Προλαβαίνουμε άλλον ένα κύριο. Αφού πρώτα πω ότι ο νικητής για το καζίνο είναι ο κύριος Τάσος Βουτσίκας, ο οποίος το τηλέφωνο του ξεκινά από 6947-509, τα τελευταία νούμερα δεν τα λέμε. Και έστειλε 14:41 και 14 δευτερόλεπτα το μήνυμά του. Τελευταίος για ένα λεπτό το πολύ. Έλα φίλε. Ρατοπουλέ. Έλα κύριε. Τύχει να μίσει 2-50 ρεκάκι. Τι πράγμα. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει διπλό. Έλα στη μαρμίτα. Έλα στη μαρμίτα. Την επόμενη εβδομάδα έρχομαι Ελλάδα από Αγγλία. Α, Αγγλία είσαι μπουλάκι μου. Μάλιστα. Αγγλία, δεν μπορούμε, τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει. Εντάξει. Πες μου πού να σε πάρω τηλέφωνο να μιλήσουμε για το στοίχημα και τα λεφτά θα υπάρξει φωτογραφία αποδεικτικό στοιχείο. Καλά, καλά, έλα με το καλό ρε, θα τα βρούμε τα άλλα, εντάξει. Έλα. Δεν θέλω χαζά. Σε ποια πόλη είσαι. Είμαι στο Τσίπεχα, σας έχω ξανατηλεφωνήσει, έχουμε μιλήσει πολλές φορές, αλλά... Εγώ έχω φίλο τον Μάικ, τον προπονητή της δεύτερης ομάδας της Sheffield United, K20. Και ανταλλάσσουμε απόψεις. Ναι, είναι φανταστικό παιδί. Και πολύ καλός προπονητής. Τέλος, σε περιμένω.
Σε περιμένω μετανάστερε, σε περιμένω. Πασούρτο. Έγινε. Λοιπόν, Μαρίνα Μπίκου εδώ κοντά μας, για τλους ειδήσεων που λέει και ο Γρηγόρης Κόκκινος. Λοιπόν, ο νικητής είναι ο κύριος Τάσος Βουτσίκας. Λοιπόν, αύριο τελευταία μέρα της εβδομάδας θα υποστούμε πάλι αυτή την ταλαιπωρία, αλλά...